ρόλος των μύθων στη διαμάχη των ιδεών. Μια ημίωρη εκπομπή φιλοσοφικού και κοινωνικού στοχασμού. Παρουσίαση εκπομπής από τον Δημήτρη Παπαγιάννη. Τεχνική επιμέλεια από τον Νίκο Κάσιο. Παραγωγή εκπομπής και ραδιοσκηνοθεσία από τον Άγγελο Φορτούνα. Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Σήμερα, όπως και κάθε Κυριακή βράδυ, και σήμερα ιδιαίτερα προς χάριν αρκετών φιλικών υποδείξεων, θα σας μεταδώσουμε το πρώτο μέρος από ένα ακόμη βιβλίο που σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς το γνωρίζουν, αφού πριν από μια δεκαετία περίπου είχε μεταφερθεί στην οθόνη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για το «Γλάρο Ιωνάθαν» του Ρίτσαρντ Μπαχ, που ύστερα από αλλεπάλληλες εκδόσεις έφτασε, όπως και ο προφήτης του Χαλίλ Γκιμπράν, να ηχογραφηθεί και σε δίσκο με αφηγητή πάλι το Ρίτσαρντ Χάρις. Ωστόσο, αγαπητοί φίλοι, εμείς σήμερα, εκτός από ένα μικρό απόσπασμα που θα ακούσετε με τη φωνή του Ρίτσαρντ Χάρις, παράλληλα με την ανάγνωση του κειμένου, θα σας υπενθυμίσουμε και μερικά κομμάτια από τη μουσική του κινηματογραφικού έργου που επίσης είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. It was morning and the new sun sparkled gold across the ripples of a gentle sea. A mile from shore, a fishing boat chummed the water and the word for breakfast flock flashed through the air till a crowd of 1,000 seagulls came to dodge and fight for bits of food. It was another busy day beginning. But way off alone, out by himself, beyond boat and shore, Jonathan Livingston Seagull was practicing. 100 feet in the sky, he lowered his web feet, lifted his beak and strained to hold a painful, hard, twisting curve through his wings. The curve meant that he would fly slowly. And now he slowed until the wind was a whisper in his face, until the ocean stood. The subject was speed, and in a week's practice he learned more about speed than the fastest car. Ήταν πρωί και ο καινούριος ήλιος λαμπύριζε χρυσαφένιος πάνω στους σχηματισμούς μιας ήρεμης θάλασσας. Ένα μίλι από την ακτή, μια ψαρόβαρκα έπαιζε με το νερό και το σύνθημα να μαζευτεί το σμήνος για πρόγευμα πέρασε σαν αστραπή στον αέρα και τότε ένα σύννεφο από χίλιους γλάρους ήρθε να παλέψει πονηρά για να εξασφαλίσει κάποια κομμάτια τροφής. Άρχιζε μια καινούρια μέρα γεμάτη δουλειά. Πολύ πιο πέρα όμως, ολομόναχος, πετώντας μακριά από τη βάρκα και την ακτή, ο Ιωνάθαν Λίβιγκστον Γλάρος συνέχιζε τις ασκήσεις του. Από ύψος 100 πόδια, ο Ιωνάθαν χαμήλωσε τα παλαμωτά του πόδια, σήκωσε το ράμφος του και πάσχισε να επιβάλλει στα φτερά του μια οδυνηρή, δύσκολη, στριφτή καμπύλη. Μια τέτοια καμπύλη του επέτρεπε να πετάξει με μικρή ταχύτητα και τώρα πετούσε όλο και πιο αργά, ώσπου ο άνεμος έγινε ένα ψιθύρισμα στο πρόσωπό του, ώσπου το πέλαγος στάθηκε ακίνητο κάτω. Στένεψε τα μάτια του σε εντατική αυτοσυγκέντρωση. Κράτησε την ανάσα του με δύναμη. Θέλησε να δώσει ένα ακόμα εκατοστό κλίση στην καμπύλη. Ύστερα τα φτερά του ζάρωσαν. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε.
Οι γλάροι, όπως ξέρετε, δεν χάνουν ποτέ τη σταθερότητα. Δεν χάνουν ποτέ τον έλεγχό τους. Να χάσουν τον έλεγχο της πτήσης τους είναι για αυτούς ντροπή. Είναι εξευτελισμός. Οι περισσότεροι γλάροι δεν νοιάζονται να μάθουν παρά μόνο τα πιο βασικά πράγματα για το πέταγμα. Πώς να πετούν από την ακτή στην τροφή τους και πίσω πάλι. Για τους περισσότερους γλάρους σημασία δεν έχει το πέταγμα, αλλά το φαγητό. Για τούτον όμως το γλάρο, σημασία δεν είχε το φαγητό, αλλά μόνο το πέταγμα. Γι' αυτό άπλωσε τις φτερούγες του, πετώντας την ίδια εκείνη τρεμάμενη, δύσκολη καμπύλη, όλο και πιο αργά, όλο και πιο αργά, έως ότου, χάνοντας τον έλεγχό του, έπεσε. Ένας τέτοιος τρόπος σκέψης δεν ήταν, καθώς ανακάλυψε, το καλύτερο μέσο για να γίνει κανείς αγαπητός στα άλλα πουλιά. Ακόμα και οι γονείς του ένιωθαν απογοήτευση όταν ο Ιωνάθαν περνούσε μέρες ολόκληρες μόνος, ολομόναχος, κάνοντας εκατοντάδες χαμηλές πτήσεις με ακίνητα φτερά, κάνοντας συνέχεια δοκιμές. «Γιατί, Ιων, γιατί», ρωτούσε η μάνα του. «Γιατί, είναι τόσο δύσκολο, Ιων, είναι τόσο δύσκολο να είσαι κι εσύ όπως τα άλλα πουλιά μέσα στο Σμήνος. Γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το χαμηλό πέταγμα στους άλμπατρος, στους πελεκάνους. Γιατί δεν τρως, Ιωνάθαν. Γιώκα μου, γιώκα μου, είσαι φτερό και κόκαλο». «Μάνα, δεν με πειράζει να είμαι φτερό και κόκαλο. Θέλω μόνο να ξέρω τι μπορώ και τι δεν μπορώ να κατορθώσω στον αέρα. Τίποτα άλλο. Μόνο θέλω να ξέρω, μάνα». «Ακουδώ, Ιωνάθαν», είπε ο πατέρας του, όχι δίχως καλοσύνη. «Ο χειμώνας, παιδί μου, πλησιάζει. Οι βάρκες θα είναι λιγοστές και τα φρόψαρα θα κολυμπάν βαθιά. Αν πρέπει κάτι να μελετήσεις, μελέτα την τροφή και πώς να την εξασφαλίσεις». «Αυτή η υπόθεση, γιέ μου, με τις πτήσεις είναι πολύ καλή. Αλλά μια πτήση με ακίνητα φτερά δεν τρώγεται. Το ξέρεις. Μην ξεχνάς πως αν πετάς είναι για να τρως. Μόνο για να τρως». Ο Ιωνάθαν έσκυψε το κεφάλι υπάκουα. Για λίγες μέρες προσπάθησε να φερθεί όπως και οι άλλοι γλάροι. Προσπάθησε στα αλήθεια, κρόζοντας και πολεμώντας με το Σμήνο γύρω στις αποβάθρες και τις ψαρόβαρκες, βουτώντας πάνω σε αποκόμματα ψάρι και ψωμί. Κι όμως δεν τα κατάφερνε. «Δεν έχει κανένα νόημα», σκέφτηκε, αφήνοντας σκόπιμα να πέσει, αφού την κέρδισε με χίλιους κόπους, μια αντζούγια σε ένα πεινασμένο γερογλάρο που τον κυνηγούσε. «Θα μπορούσα να ασχοληθώ όλο αυτό το διάστημα μαθαίνοντας να πετάω. Έχει τόσα να μάθει κανείς». Και πολύ σύντομα ο Ιωνάθαν γλάρος ξανάφυγε μόνος πάλι πέρα στα νυχτά, πεινασμένος, ευτυχισμένος, μαθαίνοντας. Θέμα ήταν η ταχύτητα για τον Ιωνάθαν γλάρο. Και σε μια εβδομάδα εξάσκηση έμαθε για την ταχύτητα πολλά περισσότερα από τον πιο γρήγορο γλάρο στον κόσμο. Από χίλια πόδια ύψος, αφού κουνούσε τα φτερά του όσο πιο δυνατά μπορούσε, ξεκινούσε μια ανακάθεκτη κατάδυση προς τα κύματα. Και μάθαινε γιατί οι γλάροι δεν κάνουν κάθετες καταδύσεις μόλι τους στην ορμή. Σε 6 μόλις δευτερόλεπτα πετούσε με 70 μίλια την ώρα. Και στην ταχύτητα αυτή η φτερούγα παίζει όταν βρίσκεται στην πάνω της κίνηση. Αυτό έγινε ξανά και ξανά. Καθώς ήταν προσεκτικός και καθώς δούλευε εξαντλώντας όλες του τις ικανότητες, έχανε τον έλεγχό του σε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ανέβαινε χίλια πόδια ψηλά. Με όλη τη δύναμη πετούσε πρώτα μπροστά και ύστερα μόνο μιας, φτερουγίζοντας, άρχιζε την κάθε τη βουτιά. Τότε, κάθε φορά, η αριστερή φτερούγα του έχανε τον έλεγχο στην πάνω κίνηση. Κατρακυλούσε εκείνος απότομα αριστερά, έχανε τον έλεγχο της δεξιάς φτερούγας προσπαθώντας να την επαναφέρει και τυναζόταν σαν φωτιά σε ένα τρελό, σφριχτό κουτρουβάλιασμα προς τα δεξιά.
Όλη του η προσοχή δεν ήταν αρκετή για να ελέγξει εκείνη την κίνηση της φτερούγας του. Προσπάθησε 10 φορές και κάθε φορά, καθώς ξεπερνούσε τα 70 μίλια την ώρα, γινόταν ξαφνικά μια ανάκατη μάζα από φτερά, δίχως έλεγχο, που γκρεμιζόταν στη θάλασσα. Το κλειδί, σκέφτηκε στο τέλος, μουσκεμα ακόμα από το νερό, θα είναι να κρατάς τα φτερά ακίνητα. Ακίνητα στις μεγάλες ταχύτητες, να φτερουγίζεις ως τα 50 και ύστερα να κρατάς τα φτερά ακίνητα. Αυτό είναι. Έπειτα, ξαναδοκίμασε από τα 2000 πόδια, κατρακυλώντας τη βουτιά του με το ράμφος ίσια κάτω, τις φτερούγες ορθάνυχτες και τις σταθερές μόλις πάτησε τα 50 μίλια την ώρα. Χρειάστηκε τρομακτική δύναμη, αλλά το πέτυχε. Σε 10 δευτερόλεπτα πέρασε σαν καπνός, 90 μίλια την ώρα. Ο Ιωνάθαν είχε πετύχει μια παγκόσμια επίδοση ταχύτητας για γλάρους. 90 μίλια την ώρα. Η νίκη όμως δεν βάσταξε πολύ. Τη στιγμή που άρχισε την ανάδυση, τη στιγμή που άλλαξε τη γωνία των φτερών του, αντιμετώπισε την ίδια τρομακτική ανεξέλεγκτη καταστροφή που με ταχύτητα 90 μίλια την ώρα τον χτύπησε σαν κεραυνός. Ο Ιωνάθαν Γλάρος έσκασε στον αέρα και γκρεμοτσακίστηκε πάνω σε μια θάλασσα σκληρή σαν πέτρα. Όταν συνήλθε, είχε πια νυχτώσει και έπλεε στο φεγγαρόφωτο πάνω στην επιφάνεια του πελάγου. Οι φτερούγες του ήταν σαν κουρελιασμένα κομμάτια μολύβι, αλλά το βάρος της αποτυχίας ήταν πάνω στην πλάτη του ακόμα πιο βαρύ. Θα ήθελε, έτσι αδύναμος, το βάρος να ήταν αρκετό για να τον παρασύρει απαλά ως το βυθό και να τελειώναν όλα. Καθώς βούλεξε χαμηλά στο νερό, μια παράξενη κούφια φωνή αντίχησε μέσα του. «Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγω. Είμαι γλάρος. Είμαι από τη φύση μου περιορισμένος. Αν ήμουν φτιαγμένος να μάθω τόσα πολλά για το πέταγμα, θα είχα διαγράμματα αντί για μυαλό. Αν ήμουν φτιαγμένος να πετάω σε τέτοιες ταχύτητες, θα είχα μικρές φτερούγες, όπως το γεράκι, και θα τρώγα ποντίκια, όχι ψάρια. Ο πατέρας μου είχε δίκιο. Πρέπει να τις ξεχάσω αυτές τις τρέλες. Πρέπει να πετάξω πίσω στο Σμήνος και να αρκεστώ σε αυτό που είμαι. Ένας φουκαριάρης μικρός γλάρος». Η φωνή έσβησε. Ο Ιωνάθαν συμφώνησε. «Η θέση ενός γλάρου τη νύχτα είναι στη στεριά. Και από τούτη τη στιγμή, ορκίστηκε, θα γινόταν ένας φυσιολογικός γλάρος. Όλοι θα ήταν έτσι πιο ευτυχισμένοι». Κουρασμένος, έφυγε από τα σκοτεινά νερά και πέταξε προς τη στεριά και ευγνωμονούσε τα όσα είχε μάθει για το ξεκούραστο χαμηλό πέταγμα. «Όμως όχι, όχι», συλλογίστηκε. «Πάει, τέλειωσα μ' ό,τι ήμουν. Πάει, τέλειωσα μ' ό,τι έμαθα. Είμαι γλάρος, όπως κάθε άλλος γλάρος, και θα πετάω σαν γλάρος». Και έτσι σιγά σιγά ανέβηκε με κόπο 100 πόδια ψηλά και φτερούγησε πιο δυνατά για να φτάσει γρήγορα στην ακτή. Ένιωσε καλύτερα με την απόφασή του να είναι μόνο ένα απλό μέλος στο Σμήνος. Δεν θα ήταν πια δεμένος στη δύναμη που τον τράβηξε στη μάθηση, δεν θα υπήρχαν άλλες προκλήσεις και άλλες αποτυχίες. Κι ήταν όμορφο να μη σκέφτεσαι και να πετάς το σκοτάδι προς τα φώτα πάνω από την ακτή. Σκοτάδι!
Η κούφια φωνή στρίγγλισε τρομαγμένη. Οι γλάρι δεν πετούν ποτέ στο σκοτάδι. Ο Ιωνάθαν δεν είχε την προδιάθεση να ακούσει. Τι όμορφα που είναι, σκέφτηκε. Το φεγγάρι και τα φώτα να τρεμοσβήνουν πάνω στο νερό και να πλώνουν μέσα στη νύχτα φωτερά μονοπάτια. Κι όλα τόσο ειρηνικά, κι όλα τόσο ακίνητα. Κατέβα! Οι γλάρι δεν πετούν ποτέ στα σκοτεινά. Αν ήσουν φτιαγμένος για να πετάς στα σκοτάδια, θα έχεις μάτια κουκουβάγιας. Θα έχεις και διαγράμματα στο κεφάλι σου, όχι μυαλό. Θα έχεις κοντά φτερά όπως το γεράκι. Εκεί μέσα στη νύχτα, 100 πόδια ψηλά στον αέρα, ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρος έπαιξε το μάτι. Ο πόνος του, οι αποφάσεις του έγιναν καπνός. Κοντά φτερά, κοντά φτερά όπως το γεράκι. Να η λύση, να η λύση, τη βλάκας που ήμουν. Μου αρκεί ένα τόσο δάφτερο, αρκεί να αναδιπλώσω τις φτερούγες μου και να πετάω μόνο με τις άκρες τους. Κοντά φτερά, κοντά φτερά, να η λύση. Ανέβηκε 2000 πόδια πάνω από τη σκοτεινή θάλασσα και δίχως να συλλογιστεί ούτε στιγμή την αποτυχία ή το θάνατο, έφερε το μπρος μέρος της κάθες του φτερούγας σφιχτά πάνω στο σώμα του. Άφησε μόνο σαν στενά λεπίδια τις άκρες τους να ξεπεταχτούν στον αέρα και έπεσε σε κάθετη πτήση. Ο αέρας μούγκριζε σαν θεριό στο κεφάλι του. 70 μίλια την ώρα, 90, 120 και πιο γρήγορα ακόμη. Τώρα η πίεση του αέρα στα 140 μίλια την ώρα ήταν πολύ λιγότερη από ό,τι πριν στα 70 και με μια ελάχιστη στροφή στις άκρες των φτερών του βγήκε άνετα από την κατάδυσή του και τεινάχτηκε προς τα πάνω μακριά από τα κύματα σαν μια σταχτιά οβίδα στο φεγγαρόφωτο. Έκλεισε σχεδόν ολότερα τα μάτια του απέναντι στον άνεμο και ένιωσε χαρά, απέραντη χαρά. 140 μίλια την ώρα και με απόλυτο έλεγχο. Αν βουτήξω από τα 5.000 πόδια αντί από τα 2.000, πόσο γρήγορα άραγε, πόσο γρήγορα άραγε. Οι προηγούμενοι όρκοι του ξεχάστηκαν, σκορπίστηκαν μακριά μέσα στο μεγάλο γρήγορο άνεμο. Κι όμως δεν ένιωσε ένοχος, καθώς καταπατούσε τις υποσχέσεις που ο ίδιος είχε δώσει. Τέτοιες υποσχέσεις είναι μόνο για τους γλάρους που αποδέχονται τα συνηθισμένα. Όποιος αρίστευσε μαθαίνοντας, δεν χρειάζεται τέτοιες υποσχέσεις. Με την Ανατολή, ο Ιωνάθαν Γλάρος άρχισε πάλι την εξάσκησή του. Από ύψος 5.000 πόδια, οι ψαρόβαρκες κάτω ήταν βουλίτσες πάνω στο λίο γαλανό νερό. Το σμήνος στο πρόγευμα ένα αχνό συννεφάκι από μικροσκοπικά σκονάκια να στροβιλίζονται εκεί κάτω. Ήταν ζωντανός, τρέμοντας λίγο από χαρά, περήφανος που κυριαρχούσε τώρα πάνω στο φόβο του. Ύστερα, δίχως μεγάλες επισημότητες, μάζεψε τις φτερούγες του, άπλωσε τις κοντές λοξές άκρες των φτερών του και βούτυξε αμέσως προς τη θάλασσα. Όταν πέρασε τις 4.000 πόδια, είχε φτάσει την οριακή ταχύτητα. Ο αέρας ήταν ένα στέρεο φράγμα ήχου απέναντι στο οποίο δεν μπορούσε να κινηθεί πιο γρήγορα. Πετούσε τώρα ίσια κάτω με ταχύτητα 214 μίλια την ώρα. Ξεροκατάπιε, γιατί ήξερε πως αν τα φτερά του άνοιγαν σε αυτή την ταχύτητα θα γινόταν 1.000.000 κομματάκια γλάρου. Η ταχύτητα όμως ήταν δύναμη και η ταχύτητα ήταν χαρά και η ταχύτητα ήταν απόλυτη ομορφιά. Άρχισε την ανάσχεση στα 1.000 πόδια. Οι άκρες των φτερών του έτριζαν κι άναβαν σε αυτή την τρομακτική ταχύτητα και σε αυτόν τον τρομακτικό άνεμο. Η βάρκα και το πλήθος των γλάρων έρχονταν κατά πάνω του και μεγάλωναν με αστραπιαία ταχύτητα πάνω στο δρόμο του. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Δεν ήξερε ακόμα ούτε πώς να στρίψει με αυτή την ταχύτητα. Η σύγκρουση θα σήμαινε ακαριαίο θάνατο. Κι έτσι έκλεισε τα μάτια του. Συνέβη και εκείνο το πρωί, τότε, μόλις μετά το ξημέρωμα, ο Ιωνάθαν
Λίβινγκστον Γλάρος να περάσει σαν σφαίρα από το κέντρο ακριβώς της συνάθρησης για πρόγευμα τους μήνους, σαν αστραπή με 212 μίλια την ώρα, με τα μάτια κλειστά σε ένα άγριο βουητό από αέρα και φτερά. Ο Γλάρος τύχη του χαμογέλασε για μια φορά και κανένας δεν σκοτώθηκε. Όταν πια σήκωσε το ράμφος του προς τον ουρανό, εξακολουθούσε να κινείται σαν πύρινη σφαίρα με ταχύτητα 160 μίλια την ώρα. Όταν σιγά σιγά έφτασε στα 20 μίλια και άπλωσε ξανά επιτέλους τα φτερά του, η βάρκα ήταν σαν ψίχουλο πάνω στη θάλασσα. 4.000 πόδια κάτω. Σκέφτηκε το θρίαμβο. Οριακή ταχύτητα. Ένας γλάρος πετά με ταχύτητα 214 μίλια την ώρα. 214 μίλια την ώρα. Ήταν μια κατάκτηση. Ήταν η πιο μεγάλη, η μοναδική στιγμή στην ιστορία τους μήνους. Και εκείνη τη στιγμή μια καινούρια εποχή άνοιξε για τον Ιωνάθαν Γλάρο. Αφού πέταξε στο ερημικό τόπο της εξάσκησή του, διπλώνοντας τα φτερά του για να βουτήξει από 8.000 πόδια, βάθηκε αμέσως για να ανακαλύψει πώς μπορεί να στρίβει. Ανακάλυψε πως ένα και μόνο ακρινό φτερό, αν κινηθεί ένα χιλιοστό, προκαλεί μια ομαλή μεγαλόπρεπη καμπύλη σε τρομακτική ταχύτητα. Πριν το μάθει αυτό, ωστόσο, ανακάλυψε πως αν κουνήσει περισσότερα από ένα φτερά, σε αυτή την ταχύτητα στροβιλίζεται σαν σφαίρα όπλου. Και ο Ιωνάθαν είχε έτσι γίνει ο πρώτος ακροβάτης του αέρα πριν από κάθε άλλο γλάρο στον κόσμο. Ήταν ο μοναδικός. Δεν έχασε καιρό εκείνη τη μέρα σε κουβέντες με άλλους γλάρους, αλλά συνέχισε να πετά ώσπου νύχτωσε. Ανακάλυψε την ακροβατική στροφή, την αργή περιστροφή, την ανάποδη στροφή, το στροβίλισμα, την τούμπα. Όταν ο γλάρος έφτασε κοντά στο σμήνο στην παραλία, ήταν νύχτα βαθιά. Ο Ιωνάθαν ήταν ζαλισμένος και φοβερά κουρασμένος. Κι όμως από τη χαρά του προσγειώθηκε με ακροβασία και πραγματοποιώντας λίγο πριν αγγίξει το έδαφος μια ξαφνική απότομη περιστροφή. «Όταν μάθουν», σκέφτηκε, «την κατάκτησή μου, θα τρελαθούν όλοι από χαρά. Πόσο πιο πλούσια γίνεται τώρα η ζωή μας. Αντί για το μονότονο κοπιαστικό πήγαινε και έλα στις ψαρόβαρκες, υπάρχει ένα νόημα στη ζωή μας. Μπορούμε να ξεπεράσουμε την άγνοια, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας σαν όντα ξεχωριστά, έξυπνα και επιδέξια. Μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι. Μπορούμε να μάθουμε να πετάμε». Τα χρόνια μπροστά του αντιχούσαν και λαμπύριζαν γεμάτα υποσχέσεις. Οι γλάροι ήταν μαζεμένοι στη συνάθρηση του συμβουλίου όταν προσγειώθηκε ο Ιωνάθαν και καθώς φαίνεται ήταν εκεί συγκεντρωμένοι από πολλή ώρα, γιατί πραγματικά περίμεναν. «Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρε, στάσου στο κέντρο». Τα λόγια του γέροντα ακούστηκαν με μια φωνή υπέρτατης επισημότητας. «Στάσου στο κέντρο. Στάσου στο κέντρο». «Στάσου στο κέντρο» σήμαινε μόνο μεγάλη ντροπή ή μεγάλη τιμή. Στο κέντρο για τιμή ήταν ο τρόπος με τον οποίο διακρίνονταν οι πιο μεγάλοι αρχηγοί των γλάρων. «Μα φυσικά, φυσικά», σκέφτηκε. «Στο πρόγευμα τους μήνους σήμερα το πρωί είδαν την κατάκτηση. Εγώ όμως δεν θέλω τιμές. Εγώ δεν επιθυμώ να γίνω αρχηγός.
Θέλω μόνο να μοιραστώ ό,τι ανακάλυψα, να δείξω τους ορίζοντες που απλώνονται μπροστά μας. Ο Ιωνάθαν έκανε ένα βήμα μπρος. «Ιωνάθαν, Λίβινγκστον Γλάρε», είπε ο γέροντας, «στάσου στο κέντρο για ντροπή, για να σε ειδούν οι σύντροφοί σου οι Γλάροι». Ήταν σαν να τον είχαν χτυπήσει με σανίδα. Τα γόνατά του λίγησαν, τα φτερά του ζάρωσαν, τα αυτιά του βούιζαν. «Στο κέντρο για ντροπή, για ντροπή». «Αδύνατο, αδύνατο, η κατάκτηση. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Κάνουν λάθος, 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 λάθος». «Για την επικίνδυνη ανευθυνότητά του», η σοβαρή φωνή αντιχούσε. «Για την επικίνδυνη ανευθυνότητά του που καταπατά την αξιοπρέπεια και την παράδοση της οικογένειας των Γλάρων». «Να σταθεί στο κέντρο για ντροπή σημαίνει πως θα τον διώξουν έξω από την κοινωνία των Γλάρων, απόβλητο, σε μοναχική ζωή, στους πέρα βράχους». «Κάποια μέρα, Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρε, θα μάθεις πως η ανευθυνότητα δεν αποδίνει. Η ζωή είναι το άγνωστο και αυτό που παραμένει άγνωστο. Ένα μόνο είναι γνωστό, Ιωνάθαν, πως ερχόμαστε στον κόσμο τούτο για να τρώμε. Για να τρώμε και να παραμείνουμε ζωντανοί όσο μπορούμε περισσότερο». Ακούσατε την εκπομπή «Ο ρόλος των μύθων στη διαμάχη των ιδεών». Μια ημίωρη εκπομπή φιλοσοφικού και κοινωνικού στοχασμού. Παρουσίαση εκπομπής Δημήτρης Παπαγιάννης. Τεχνική επιμέλεια Νίκος Κάσιος. Παραγωγή εκπομπής και ραδιοσκηνοθεσία Άγγελος Φορτούνες. Δεν θέλω να γίνω αρχηγός, ούτε επιθυμώ τιμές. Εγώ, αδέλφια μου, εντελώς συμπτωματικά ανακάλυψα πόσο πιο πλούσια μπορεί να γίνει ξαφνικά η ζωή μας αν ξεπεράσουμε την άγνοιά μας. Ένας γλάρος που κατηγορείται για ανευθυνότητα δεν αντιμιλά ποτέ στο συμβούλιο, του φώναξε ο γεροντότερος. Ανευθυνότητα, εγώ, αδέλφια μου, ανευθυνότητα, φώναξε αγανακτισμένος ο Ιωνάθαν.
Ποιος είναι πιο υπεύθυνος από το γλάρο που ανακαλύπτει και ακολουθεί ένα νόημα, έναν ανώτερο σκοπό στη ζωή του? Η ζωή είναι κάτι το άγνωστο, νεαρέ μου. Γι' αυτό εμείς οι γλάροι ένα μόνο πράγμα ξέρουμε. Αυτό που μας έμαθαν οι μεγάλοι μας αρχηγοί. Και ποιο είναι αυτό? Ρώτησε ο Ιωνάθαν. Να τρώμε. Μονάχα να τρώμε για να παραμείνουμε ζωντανοί όσο μπορούμε περισσότερο. Μα χίλια χρόνια τώρα τσαλαβουτάμε ανάμεσα στις ψαρόβαρκες για ψαροκέφαλα και μόνο και τίποτα άλλο. Ψαροκέφαλα που εσύ, νεαρέ μου, περιφρονείς. Μα υπάρχουν κι άλλοι σκοποί στη ζωή. Και ένας από αυτούς είναι να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Να αναγνωρίσουμε το πόσο ξεχωριστά, το πόσο έξυπνα και επιδέξια όντα είμαστε. Αφήστε με, σας παρακαλώ, αφήστε με. Δώστε μου την ευκαιρία να σας δείξω τι ανακάλυψα. Στο κέντρο! Ακούστηκε μια φωνή. Στο κέντρο, στο κέντρο, στο κέντρο! Επανέλαβαν και οι άλλοι γλάροι. Γλάρε Ιωνάθαν, δεν ανήκεις πια στην αδελφότητα. Ούτε είσαι πια μέλος αυτής της ομάδας που τόσο αρχιτεκτονικά οι πατέρες μας δημιούργησαν. Πρέπει να μου δώσετε μια ευκαιρία, πρέπει να μου δώσετε μια μόνο ευκαιρία, φώναξε και πάλι ο γλάρος Ιωνάθαν. Καμιά ευκαιρία δεν δίνεται σε όσους καταπατούν τις παραδόσεις της αδελφότητας. Κανένα έλεος σ' όσους επιχειρούν να ανακαλύψουν καινούριους σκοπούς και νοήματα πέρα από αυτά που έχουν καθιερωθεί μέσα στην ομάδα των γλάρων. Φύγε, γλάρε Ιωνάθαν! Σε διώχνουμε από την κοινωνία των γλάρων έως ότου μάθεις το τι θα πει να σκέφτεσαι διαφορετικά και ξέχωρα από το κοπάδι. Μα εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, μόνο ελεύθερος, πρόσθεσε ο γλάρος Ιωνάθαν. Κάνε ό,τι θες, αλλά σαν απόβλητος. Πέρα, μακριά, στους άσπρους βράχους. Ήταν σαν να τον είχε χτυπήσει με σανίδα. Έτσι αισθανόταν ο γλάρος Ιωνάθαν. Τα γόνατά του λύγησαν, τα φτερά του ζάρωσαν, τα αυτιά του βούιζαν. Μ' έβαλαν στο κέντρο της ντροπής, σκεπτόταν. Στο κέντρο της ντροπής, ανάμεσα στις δυο κολόνες που χρησιμεύουν για να δένουν τις βάρκες. Αδύνατον, αδύνατον, αδύνατον. Δεν τους αναγνωρίζω. Πώς είναι δυνατόν να μην καταλάβουν, να μην καταλάβουν, να μην νιώσουν το νόημα της κατάκτησής μου? Όχι, όχι, λάθος, λάθος, λάθος. Μερικοί αναγνώστες, όπως αναφέρει το πιστόφυλλο του βιβλίου, πίστεψαν πως στο γλάρο Ιωνάθαν κρύβεται το δίδαγμα της ελευθερίας. Άλλοι πάλι καυχήθηκαν πως ανακάλυψαν το κρυμμένο τους παραμύθι μέσα στον ανεξερεύνητο δικό τους κόσμο. Κι άλλοι, όπως ο συγγραφέας Ρέι Μπράντμπουρι, είπε: «Ανακάλυψα στον Ιωνάθαν τα μυστικά θεμέλια της ψυχής μου». Επομένως, κάτι πρέπει να είναι αυτός ο Ιωνάθαν. Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται να τρέχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο για να αγοράσουν την ιστορία του? Είναι ένα πελώριο μαρξιστικό παραμύθι, είπε ένας κριτικός από τη Νέα Υόρκη. Όχι, είναι μια βρώμικη ιστορία, κατέληξε ένας παπάς από την Καλιφόρνια. Ένα βιβλίο που γκρεμίζει θεσμούς και αμφισβητεί τις πιο ιερές πράξεις και αξίες. Κάθε άλλο, φώναξε ένας άλλος ιερωμένος από το Καμπ Ντέιβ. Το βιβλίο αυτό είναι σαν ένα Ευαγγέλιο ψυχικής ανάτασης. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι, συμπλήρωσε τότε ο συγγραφέας του βιβλίου. Η επιτυχία οφείλεται στην απλότητα του μύθου και της αφήγησης.
Όταν το έγραψα, το χέρι μου πήγαινε από μόνο του. Όταν το λέω αυτό, όλοι με αποκαλούν τρελό. Η απόδειξη μάλιστα είναι ολοφάνερη. Επί 3 και πλέον χρόνια, όλοι αυτοί που τώρα το εξυμνούν, αρνιόντουσαν κατηγορηματικά να το εκδώσουν. Φίλοι ακροατές, ύστερα από το μικρό αυτό σχόλιο του Άγγελου Φορτούνα, καιρός πια είναι να περάσουμε στη δεύτερη συνέχεια του βιβλίου. Ο Γλάρος Ιωνάθαν, λοιπόν, του Ρίτσαρντ Μπαχ, σε μετάφραση του Παύλου Ζάνα. Ιωνάθαν Γλάρος πέρασε τις υπόλοιπες μέρες του μόνος, αλλά πέταξε μακριά, πιο μακριά από τους πέρα βράχους. Ήταν θλιμμένος όχι από μοναξιά, αλλά γιατί οι Γλάροι αρνήθηκαν να πιστέψουν στο μεγαλείο της πτήσης που τους περίμενε, αρνήθηκαν να ανοίξουν τα μάτια τους και να ειδούν. Κάθε μέρα μάθαινε περισσότερα. Έμαθε πως μια βουτιά μπορούσε να τον βοηθήσει να ανακαλύψει τα σπάνια και νόστιμα ψάρια που κολυμπούσαν κοπαδιαστά 10 πόδια κάτω από την επιφάνεια του ωκένου. Δεν χρειαζόντουσαν πια ψαρόβαρκες και μπαγιάτικο ψωμί για να επιζήσει. Έμαθε να κοιμάται στον αέρα, ακολουθώντας νυχτερινή πορεία πάνω στο θαλασσινό αεράκι και καλύπτοντας 100 μίλια από το ήλιο βασίλεμο στα ξημερώματα. Με τον ίδιο εσωτερικό του έλεγχο, πετούσε μέσα από βαριά θαλασσινή ομίχλη και ανέβαινε ακόμα πιο ψηλά στον αστραφτερό καθαρό ουρανό. Ενώ την ίδια ώρα όλοι οι άλλοι Γλάροι στέκονταν στη στεριά μέσα στην καταχνιά και στη βροχή. Έμαθε να πετάει με τους αψηλούς ανέμους βαθιά πάνω από τη στεριά, να βρίσκει εκεί για να τραφεί νόστιμα έντομα. Ό,τι είχε κάποτε ελπίσει να προσφέρει στο Σμήνος, το κέρδιζε τώρα μόνο για τον εαυτό του. Έμαθε να πετάει και δεν μετάνιωσε για το τίμημα που χρειάστηκε να πληρώσει. Ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρος ανακάλυψε πως η πλήξη και ο φόβος και ο θυμός ακόμη είναι η αιτία που η ζωή ενός γλάρου είναι τόσο σύντομη, και όταν αυτά χάθηκαν από τη σκέψη του, έζησε πραγματικά μακριά και ευχάριστη ζωή. Αργά το απόγευμα έκαναν την εμφάνισή τους δυο Γλάροι και βρήκαν τον Ιωνάθαν να γλιστράει γαλήνιος και μόνος στον αγαπημένο του ουρανό. Οι δυο Γλάροι που φάνηκαν στα φτερά τους ήταν καθάργοι σαν αστροφενιά και το φεγκοβόλημά τους ήταν απαλό και φιλικό στον αέρα της βαθιάς νύχτας. Όμως πιο όμορφη απ' όλα ήταν η δεξιοσύνη με την οποία πετούσαν, καθώς οι άκρες από τις φτερούγες τους κουνούσαν σταθερά και με ακρίβεια λίγους πόντους μόλις από τις δικές του. Δίχως να επιλέξει ο Ιωνάθαν, τους έβαλε σε δοκιμασία. Μια δοκιμασία που κανένας γλάρος δεν είχε περάσει ποτέ ως τότε. Έστριψε τις φτερούγες του και ανάκοψε σιγά σιγά την ταχύτητα σε 1 μίλι την ώρα, δηλαδή σχεδόν ακίνητος. Τα δυο αστραφτερά πουλιά ανάκοψαν μαζί του ομαλά, στην ίδια πάντα απόσταση. Ήξεραν πώς να πετούν αργά. Δίπλωσε τότε τα φτερά του, έκανε μια τούμπα και αφέθηκε σε μια κατάδυση με 190 μίλια την ώρα. Έπεσαν μαζί του άσπρες γραμμές σαλάνθα στο σχηματισμό.
Τελικά έκανε την ανάδυση στην ίδια αυτή ταχύτητα και συνέχισε ίσα πάνω μια μακριά όρθια πτήση. Κινήθηκαν μαζί του χαμογελώντας. Συνήλθε μόλις έφτασε σε πτήση με σταθερό ύψος και πέρασαν λίγες στιγμές πριν μιλήσει. «Πολύ καλά, πολύ καλά. Μα πέστε μου, ποιοι είσαστε?» «Είμαστε από το Σμήνο σου, Ιωνάθαν. Από το Σμήνο σου. Εμείς είμαστε τα αδέρφια σου, Ιωνάθαν.» Τα λόγια ήταν ξεκάθαρα και ήρεμα. «Ιωνάθαν, ήρθαμε να σε πάμε ψηλότερα. Ιωνάθαν, ήρθαμε να σε πάμε σπίτι.» «Σπίτι δεν έχω. Σμήνος δεν έχω. Είμαι ένας απόβλητος, αδέρφια μου. Και πετούμε τώρα στην κορφή του αέρα του μεγάλου βουνού. Λιγοστές εκατοντάδες πόδια ακόμα κι ύστερα δεν θα μπορώ να σηκώσω το γέρικο τούτο κορμί πιο ψηλά, αδέρφια μου. Κι όμως μπορείς, Ιωνάθαν. Μπορείς, γιατί έμαθες. Ένα σχολείο τέλειωσε και ήρθε η ώρα να αρχίσει ένα άλλο, Ιωνάθαν.» Καθώς τον είχε φωτίσει όλη του τη ζωή, έτσι η κατανόηση άστραψε εκείνη τη στιγμή για τον Ιωνάθαν Γλάρο. Ναι, είχαν δίκιο τα αδέρφια του. Μπορούσε να πετάξει πιο ψηλά. Και είχε έρθει η ώρα να πάει σπίτι. Έριξε μια τελευταία ματιά στον ουρανό, πέρα στη θαυμάσια σημαίνια χώρα, όπου τόσο πολλά είχε μάθει. «Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος», είπε τελικά. Και ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρος ανυψώθηκε με τους δυο φωτεινούς γλάρους για να χαθεί σε ένα τέλειο σκοτεινό ουρανό. «Ώστε λοιπόν αυτός είναι ο παράδεισος, αυτός είναι ο παράδεισος», σκέφτηκε και χαμογέλασε με τον εαυτό του. Δεν ήταν βέβαια πολύ ευλαβικό το να μελετάς τον παράδεισο την ώρα ακριβώς που πετάς για να τον φτάσεις, καθώς ερχόταν από τη γη πάνω από τα σύννεφα και σε στενό σχηματισμό με τους δυο λαμπερούς γλάρους, είδε πως και το δικό του σώμα γινόταν φωτερό όπως το δικό τους. Είναι αλήθεια πως βρισκόταν εκεί ο ίδιος νέος Ιωνάθαν Γλάρος, αυτός που είχε πάντα ζήσει πίσω από τα χρυσαφένια μάτια του. Η εξωτερική του όμως όψη είχε αλλάξει. Το ένιωθε σαν σώμα γλάρου, αλλά πετούσε κιόλας πολύ καλύτερα από όσο είχε ποτέ πετάξει το παλιό του σώμα. Για φαντάσου, σκέφτηκε, με τη μισή προσπάθεια θα πετύχω διπλάσια ταχύτητα. Θα διπλασιάσω την επίδοση της καλύτερης μου μέρας στη γη. Τα φτερά του λαμπίδιζαν τώρα με μια φωτεινή λευκότητα και οι φτερούγες του ήταν λίες και τέλειες, λες κι ήταν φύλλα από γυαλισμένο ασίμι. Άρχισε όλος χαρά να τα γνωρίζει, να βάζει δύναμη στα καινούργια του φτερά. Πετώντας 250 μίλια την ώρα, ένιωσε πως πλησίαζε τη μέγιστη ταχύτητα πτήσης σε σταθερό ύψος. Στα 273 νόμισε πως πετούσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και ένιωσε τότε μια ελαφριά απογοήτευση. Υπήρχε κάποιο όριο στο τι μπορούσε το καινούριο σώμα και μολονότι ήταν πολύ ανώτερο από την παλιά του επίδοση πτήσης σταθερού ύψους, ήταν και πάλι ένα όριο. Ένα όριο που θα χρειαζόταν μεγάλη προσπάθεια για να το ξεπεράσει. Στον παράδεισο, σκέφτηκε, δεν έπρεπε να υπάρχουν όρια. Τα σύννεφα ξάνοιξαν. Οι συνοδοί του φώναξαν: «Χαρούμενες προσγειώσεις, Ιωνάθαν!» Και χάθηκαν γρήγορα στον ουρανό. Τώρα ο Ιωνάθαν Γλάρος πετούσε πάνω από μια θάλασσα προς μια δαντελωτή αχτή.
ελάχιστη γλάρη έκαναν ασκήσεις με τα ανωδικά ρεύματα στους απότομους βράχους. Πέρα μακριά στα βορεινά, στην άκρη του ορίζοντα, πετούσαν μερικοί ακόμη. Καινούργια θεάματα, καινούργιες σκέψεις, καινούργια ερωτήματα. Γιατί άραγε τόσο λίγη γλάρη? Ο παράδεισος θα έπρεπε να μυρμηγκιάζει γλάρους? Και γιατί είμαι ξαφνικά τόσο κουρασμένος? Υποτίθεται πως οι γλάροι στον παράδεισο δεν κουράζονται ποτέ και δεν κοιμούνται ποτέ. Πού τ' άκουσε αυτό? Η ανάμνηση της ζωής του στη γη άρχισε να σβήνει. Η γη ήταν ένας τόπος όπου έμαθε πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, αλλά οι λεπτομέρειες άρχιζαν να θολώνουν. Θυμόταν κάτι για τον αγώνα, για το φαγητό και ακόμη πως ήταν απόκληρος. Δώδεκα γλάρια από την αχτή ήρθαν να τον συναντήσουν δίχως κανένας τους να αρθρώσει λέξη. Ένιωσε μόνο πως ήταν ευπρόσδεκτος και πως ήταν σαν στο σπίτι του. Ήταν μια μεγάλη μέρα της ζωής του, μια μέρα που το ξημέρωμά της δεν μπορούσε πια να το θυμηθεί. Γύρισε για να προσγειωθεί στην παραλία, χτυπώντας τα φτερά του για να σταματήσει λίγα εκατοστά στον αέρα και να σταθεί ύστερα παλά-παλά πάνω στην άμμο. Προσγειώθηκαν και άλλοι γλάροι, αλλά ούτε ένας τους δευτερούγησε ούτε τόσο δα. Πετιόντουσαν στον άνεμο με ορθάνυχτες τις λαμπρές φτερούγες τους και ύστερα με κάποιο τρόπο άλλαζαν την κλίση των φτερών τους ώσπου να σταματήσουν στην ίδια ακριβώς στιγμή και στην ίδια στάση που τα πόδια τους άγγιζαν τη γη. Ήταν μια κίνηση με θαυμάσιο έλεγχο. Όμως ο Ιωνάθαν ήταν τώρα πολύ κουρασμένος για να τη δοκιμάσει. Όρθιος εκεί στην παραλία, πάντα δίχως να λεχθεί το παραμικρό, αποκοιμήθηκε. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο Ιωνάθαν Γλάρος αντιλήφθηκε πως αυτό τον τόπο μπορούσε να μάθει για το πέταμα τόσα όσα είχε μάθει στην περασμένη του ζωή. Αλλά με μια διαφορά. Υπήρχαν εδώ γλάροι που σκέφτονταν ακριβώς όπως εκείνος. Για τον καθένα τους το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να προοδεύσουν και να φτάσουν την τελειότητα σ' ό,τι αγάπησαν περισσότερο στη γη. Και αυτό ήταν το πέταγμα. Μια συνεχής άσκηση του νου και του σώματος για να έρθουν έτσι στο φως οι άγνωστες και αόρατες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ικανότητες της ψυχής. Για πολύ καιρό ο Ιωνάθαν ξέχασε τον κόσμο από όπου είχε έρθει, τον τόπο εκείνο όπου οι γλάροι στο Σμήνο ζούσαν με τα μάτια κλειστά μπροστά στη χαρά της πτήσης, χρησιμοποιώντας τα φτερά τους μόνο σαν μέσα με σκοπό να βρίσκουν τροφή και να τσακώνονται ποιος θα την αρπάξει πρώτος. Όμως που και που για μια στιγμή μόλις θυμόταν. Το θυμήθηκε μια φορά που είχε βγει με τον εκπαιδευτή του, καθώς ξαπόστεναν στην παραλία ύστερα από μια σειρά περιστροφές με διπλωμένα τα φτερά. «Πού είναι όλος ο κόσμος, Σάλιβαν?» ρώτησε σιωπηλά, απόλυτα εξοικειωμένος τώρα με την απλή τηλεπάθεια που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι γλάροι αντί για στριγγλιές και ρεκάσματα. «Γιατί δεν είμαστε περισσότεροι εδώ? Εκεί από όπου ήρθα υπήρχαν χιλιάδες, πολλές χιλιάδες γλάροι. Το ξέρω», ο Σάλιβαν κούνησε το κεφάλι του. «Η μόνη απάντηση που βρίσκω, Ιωνάθαν, είναι πως είσαι στα αλήθεια από τα πουλιά που ξεχωρίζουν, από τα πουλιά που υπάρχει μόνο ένα στο εκατομμύριο. Οι περισσότεροι, Ιωνάθαν, ερχόμαστε εδώ πάρα πολύ αργά. Περάσαμε από έναν κόσμο σε άλλο που ήταν σχεδόν απαράλλαχτος, ξεχνώντας αμέσως από πού είχαμε έρθει, δίχως και να νοιαζόμαστε για το πού πηγαίνουμε, ζώντας στιγμή τη στιγμή. Φαντάστηκες ποτέ σου πόσες ζωές πρέπει να περάσαμε πριν καν να διαβλέψουμε για πρώτη φορά τη σκέψη πως η ζωή προσφέρει πολλά περισσότερα από το φαγητό, τους τσακωμούς,
τη δύναμη ή το πάθος τους μήνους. Χίλιες ζωές, Ιων, 10.000 ζωές, κι ύστερα άλλες 100 ζωές, ώσπου να αρχίσουμε να μαθαίνουμε πως υπάρχει κάτι που λέγεται τελειότητα. Τελειότητα, Ιωνάθαν, κι άλλα 100 χρόνια για να καταλάβουμε πως σκοπός της ζωής μας είναι να ανακαλύψουμε αυτή την τελειότητα, Ιωνάθαν, και να την αναδείξουμε. Ο ίδιος κανόνας ισχύει φυσικά και για μας τώρα. Διαλέγουμε τον επόμενο κόσμο μας μέσα από τα όσα μαθαίνουμε σε τούτον. Αν δεν μάθεις κάτι, τότε ο επόμενος θα είναι όμοιος με τούτον, με τους ίδιους φραγμούς και τα ίδια ασήκωτα βάρη που θα πρέπει να ξεπεράσεις. Άπλωσε τα φτερά του και στράφηκε απέναντι στον άνεμο. «Εσύ όμως, Ιων», είπε, «έμαθες τόσα πολλά μονομιάς, ώστε δεν χρειάστηκε να περάσεις χίλιες ζωές για να φτάσεις σε τούτη». Σε μια στιγμή βρέθηκαν πάλι σε πτήση και στις ασκήσεις τους. Οι περιστροφές σε σχηματισμό ήταν δύσκολες, γιατί στο αντίστροφο μισό ο Ιωνάθαν Γλάρος έπρεπε να σκέφτεται ανάποδα, αντιστρέφοντας την κλίση των φτερών του σε απόλυτα αρμονική ακρίβεια με τον εκπαιδευτή του. «Άλλη μια δοκιμή», είπε ο Σάλιβαν. «Ξανά και ξανά, άλλη μια δοκιμή, άλλη μια δοκιμή, άλλη μια δοκιμή, Ιωνάθαν». Και τελικά, «Αυτό είναι, Ιωνάθαν, αυτό είναι». Και άρχισαν εξάσκηση στις εξωτερικές περιστροφές. Ένα βράδυ, οι Γλάροι, που δεν είχαν βραδινή πτήση, στέκονταν μαζί στην άμμο, βουτυγμένοι στις σκέψεις τους. Ο Ιωνάθαν μάζεψε όλο το θάρρος του και περπάτησε κοντά στο γέροντα Γλάρο, που καθώς έλεγαν, θα έφευγε σύντομα από τούτο τον κόσμο. «Τσιάνγκ», είπε λίγο νευρικά. Ο γέρο Γλάρος τον κοίταξε με καλοσύνη. «Ναι, γέ μου». Αντί τα χρόνια να έχουν εξασθενήσει το γέροντα, του είχαν προσδώσει κάποια γλυκιά δύναμη. Μπορούσε να παραβγεί ακόμα στο πέταγμα με κάθε γλάρο στο σμήνο και είχε μάθει τεχνικές που οι άλλοι μόνο σιγά σιγά τις ανακάλυπταν. «Τσιάνγκ, ο κόσμος τούτος δεν μπορεί να είναι ο παράδεισος, έτσι δεν είναι?» Ο γέροντας χαμογέλασε στο φεγγαρόφωτο. «Μαθαίνεις πάλι, Ιωνάθαν Γλάρε», του είπε. «Μα τότε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα? Πού πηγαίνουμε? Δεν υπάρχει τόπος που να είναι παράδεισος?» «Όχι, Ιωνάθαν, τέτοιος τόπος δεν υπάρχει. Ο παράδεισος δεν είναι τόπος και δεν είναι χρόνος. Παράδεισος είναι το να είσαι τέλειος, Ιωνάθαν». Έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Είσαι πολύ γρήγορος, Γλάρος, έτσι δεν είναι?» «Ναι, μ' αρέσει η ταχύτητα», είπε ο Ιωνάθαν, κατάπληκτος αλλά και περήφανος που ο γέροντας το είχε προσέξει. «Θα αρχίσεις να πλησιάζεις τον παράδεισο, Ιωνάθαν, τη στιγμή που θα πλησιάσεις την τέλεια ταχύτητα. Και αυτό
δεν σημαίνει πως πρέπει να πετάς 1000 μίλια την ώρα ή 1 εκατομμύριο ή να πετάς με την ταχύτητα του φωτός. Γιατί ο κάθε αριθμός, Ιωνάθαν Γλάρε, είναι ένα όριο και η τελειότητα δεν έχει όρια. Η τέλεια ταχύτητα, γέ μου, είναι το να βρίσκεσαι εκεί. Δίχως καμιά προειδοποίηση, ο Τσιάνγκ εξαφανίστηκε και ξαναφάνηκε σε ένα κλάσμα της στιγμής στην άκρη του νερού, 50 πόδια πιο πέρα. Ύστερα εξαφανίστηκε και πάλι και στάθηκε στο ίδιο 1000000 του δευτερολέπτου στον ώμο του Ιωνάθαν. «Είναι πολύ διασκεδαστικό», είπε. Ακούσατε τη δεύτερη συνέχεια του «Γλάρου Ιωνάθαν» του Ρίτσαρντ Μπαχ. Ένα βράδυ, οι γλάροι που δεν είχαν βραδινή πτήση στέκονταν μαζί στην άμμο, βουτυγμένοι στις σκέψεις τους. Ο Ιωνάθαν μάζεψε όλο του το θάρρος και περπάτησε κοντά στο γέροντα γλάρο που, καθώς έλεγαν, θα φεύγε σύντομα από τούτον τον κόσμο. «Τσιάνγκ», είπε λίγο νευρικά. Ο γερογλάρος τον κοίταξε με καλοσύνη. «Ναι, γιέ μου». Αντί τα χρόνια να έχουν εξασθενήσει το γέροντα, του είχαν προσδώσει δύναμη. Μπορούσε να παραβγεί στο πέταγμα με κάθε γλάρο στο Σμήνος και είχε μάθει τεχνικές που οι άλλοι μόνο σιγά σιγά τις ανακάλυπταν. «Τσιάνγκ, ο κόσμος τούτος δεν μπορεί να είναι ο παράδεισος. Έτσι δεν είναι?» Ο γέροντας χαμογέλασε στο φεγγαρόφωτο. «Μαθαίνεις πάλι, Ιωνάθαν Γλάρε», του είπε. «Μα τότε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα? Πού πηγαίνουμε? Δεν υπάρχει τόπος που να είναι παράδεισος?» «Όχι, Ιωνάθαν, τέτοιος τόπος δεν υπάρχει. Ο παράδεισος δεν είναι τόπος και δεν είναι χρόνος. Παράδεισος είναι το να είσαι τέλειος». Έμεινε για λίγο σιωπηλός. «Είσαι πολύ γρήγορος, γλάρος. Έτσι δεν είναι, Ιωνάθαν?» «Ναι, ναι, μ' αρέσει η ταχύτητα», είπε ο Ιωνάθαν, έκπληκτος αλλά και περήφανος που ο γέροντας το είχε προσέξει. «Θα αρχίσεις να πλησιάζεις τον παράδεισο, Ιωνάθαν, τη στιγμή που θα πλησιάσεις την τέλεια ταχύτητα. Και αυτό δεν σημαίνει να πετάς 1000 μίλια την ώρα ή 1 εκατομμύριο ή να πετάς με την ταχύτητα του φωτός. Γιατί ο κάθε αριθμός, Ιωνάθαν, είναι ένα όριο και η τελειότητα, παιδί μου, δεν έχει όρια. Η τέλεια ταχύτητα, γέ μου, είναι το να βρίσκεσαι εκεί». Δίχως καμιά προειδοποίηση, ο Τσιάνγκ εξαφανίστηκε και ξαναφάνηκε σε ένα κλάσμα της στιγμής στην άκρη του νερού, 50 πόδια πιο πέρα. Ύστερα εξαφανίστηκε και πάλι και στάθηκε στο ίδιο 1000000 του δευτερολέπτου στον ώμο του Ιωνάθαν. «Είναι πολύ διασκεδαστικό», είπε. Ο Ιωνάθαν σάστησε. Ξέχασε να ρωτήσει για τον παράδεισο. «Πώς το καταφέρνεις αυτό? Πώς νιώθεις? Πόσο μακριά μπορείς να πας?» «Μπορείς να πας σ' όποιο τόπο και σ' όποιο χρόνο θέλεις», είπε ο γέροντας. «Εγώ πήγα σ' όποιον τόπο και σ' όποιον χρόνο μπόρεσα να σκεφτώ». Έπειτα κοίταξε πέρα μακριά στη θάλασσα. «Είναι παράξενο. Οι γλάροι που περιφρονούν την τελειότητα για χάρη του ταξιδιού πηγαίνουν πουθενά με καθυστέρηση. Όσοι εγκαταλείπουν τα ταξίδια για χάρη της τελειότητας πηγαίνουν παντού στη στιγμή. Θυμήσου, Ιωνάθαν Γλάρε, ο παράδεισος δεν είναι ένας τόπος ή ένας χρόνος, γιατί ο τόπος και ο χρόνος είναι πράγματα δίχως κανένα νόημα. Ο παράδεισος είναι
Μπορείς να μου μάθεις να πετάω έτσι? Ο Ιωνάθαν Γλάρος ρηγούσε με τη σκέψη πως θα κατακτούσε ένα καινούριο άγνωστο. Φυσικά, αν θέλεις να μάθεις. Θέλω. Πότε μπορούμε να αρχίσουμε? Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε τώρα, αν θέλεις. Θέλω να μάθω να πετάω έτσι, είπε ο Ιωνάθαν, και ένα παράξενο φως γυάλισε στα μάτια του. Πες μου, τι να κάνω? Ο Τσιάνγκ μίλησε αργά και παρακολουθούσε τον νεότερο Γλάρο με έντονη προσήλωση. Για να πετάξεις με την ταχύτητα της σκέψης, δηλαδή οπουδήποτε, πρέπει να αρχίσεις γνωρίζοντας πως έχεις κιόλας φτάσει. Πού? Ρώτησε ο Ιωνάθαν. Στο χώρο που έχεις διαλέξει. Μα υπάρχουν και τόποι που δεν τους γνωρίζω, Τσιάνγκ. Μπράβο, μικρέ μου, του αποκρίθηκε ο γέροντας. Η ερώτησή σου αυτή φανερώνει πως έχεις καλύψει ήδη το μισό σου ταξίδι. Δεν σου χρειάζεται παρά η εξάσκηση πάνω στη διαδικασία του νου για να το πετύχεις. Στη διαδικασία του νου, είπες? Μα εσύ, νεαρέ μου, πάντα σκέπτεσαι. Σ' έχω παρατηρήσει. Διαρκώς προεκτείνεις τη σκέψη σου όλο και πιο ψηλά. Και τι σημαίνει αυτό, Τσιάνγκ? Ακολουθείς τη διαδικασία που πρέπει. Από πολύ νωρίς το μάντεψες, νεαρέ μου, και έπαψες να βλέπεις τον εαυτό σου φυλακισμένο μέσα στο περιορισμένο σου σώμα. Όλες οι προσπάθειές σου το δείχνουν ξεκάθαρα, Γλάρε Ιωνάθαν. Είσαι ένας από τους λίγους γλάρους που περισσότερο μαντεύεις παρά μαθαίνεις τα πράγματα. Τσιάνγκ, είναι επικίνδυνο αυτό, πρόσθεσε κάπως ανήσυχος ο Ιωνάθαν. Ο γέρο Γλάρος τον κοίταξε για μια στιγμή και ύστερα με αργή φωνή είπε: «Πίσω από τις πράξεις, γέ μου, υπάρχει ο στοχασμός και η εσωτερική μας ενόραση. Πρώτη φορά εσύ ακούς τις φράσεις αυτές. Όλο τον προηγούμενο καιρό όμως, ο ίδιος εσύ, χωρίς να το ξέρεις, ακολούθησες την ενδότερη, την πιο βαθιά φωνή της πραγματικής σου φύσης. Και η φωνή αυτή είδες που σ' έφερε. Εδώ κοντά σας». Ποτέ πριν δεν είχε σκεφτεί, ούτε καν ονειρευτεί το χώρο αυτό, Ιωνάθαν, έτσι? Όχι, ποτέ, Τσιάνγκ. Εν τούτης όμως, ο εαυτός σου το ήξερε πολύ καλά πως τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά ταξίδια γίνονται συνήθως όταν έχουμε κλεισμένα τα μάτια μας. «Με τη σκέψη μας μόνο», ψιθύρισε χαμηλά ο Γλάρος Ιωνάθαν, που όλη αυτή την ώρα έτρεμε ολόκληρος. «Η απότερη σκέψη μας είναι ευθυγραμμισμένη με την τελειότητα, Ιωνάθαν Γλάρε, με την τελειότητα ενός άγραφου νόμου που υπάρχει παντού και ταυτόχρονα, πέρα από το χώρο και το χρόνο». Ο Ιωνάθαν δούλευε εντατικά, σκληρά κάθε μέρα, αρχίζοντας πριν ακόμα βγει ο ήλιος και τελειώνοντας μετά τα μεσάνυχτα. Και παρόλες τις προσπάθειές του, δεν μετακινήθηκε ούτε ένα φτερό μακριά από τη θέση του. «Ξέχνα την πίστη», ο Τσιάνγκ του το έλεγε ξανά και ξανά. «Δεν σου χρειάζεται πίστη για να πετάξεις. Χρειάστηκε μόνο να καταλάβεις το πέταμα. Το ίδιο και τώρα. Για ξαναπροσπάθησε, για ξαναπροσπάθησε». Και τότε, μια μέρα ο Ιωνάθαν, καθώς στεκόταν στην ακτή με κλειστά τα μάτια, συγκεντρωμένος, αντιλήφθηκε αστραπιαία γιατί πράγμα του μιλούσε ο Τσιάνγκ. «Μα είναι αλήθεια, είμαι ένας τέλειος απεριόριστος γλάρος». Ένιωσε ένα μεγάλο ξάφνιασμα χαράς. Αυτό είναι. «Ναι, αυτό είναι, γέ μου», είπε ο Τσιάνγκ, και η φωνή του σήμαινε νίκη. Ο Ιωνάθαν άνοιξε τα μάτια του. Στεκόταν μόνος με το γέροντα σε μια ολότελα διαφορετική ακτή, με δέντρα ως κάτω στην άκρη της θάλασσας και δύο κίτρινους ήλιους να τριγυρίζουν πάνω από το κεφάλι του. «Επιτέλους το βρήκες», είπε ο Τσιάνγκ.
Ο χειρισμός όμως, γιέ μου, πρέπει ακόμα να δουλευτεί λίγο. Ο Ιωνάθαν τα έχει χαμένα. Πού βρισκόμαστε? Ο γέροντας δεν είχε εντυπωσιαστεί από το παράξενο περιβάλλον και δεν έδωσε σημασία στην ερώτηση. Βρισκόμαστε σε κάποιο πλανήτη. Είναι φωσφανάρι άλλωστε, που έχει πράσινο ουρανό και ένα διπλό αστέρι για ήλιο. Ο Ιωνάθαν έβγαλε μια κραυγή χαράς και ήταν η πρώτη του φωνή από τότε που είχε αφήσει τη γη. «Γίνεται! Γίνεται!» φώναξε όλος χαρά. «Μα φυσικά γίνεται, Ιων», είπε ο Τσιάνγκ. «Πάντα γίνεται όταν ξέρεις τι κάνεις. Ας δούμε τώρα το χειρισμό». Όταν επέστρεψαν ήταν πια νύχτα. Οι άλλοι γλάροι κοίταζαν τον Ιωνάθαν με σεβασμό στα χρυσαφένια μάτια τους, γιατί τον είχαν δει να εξαφανίζεται από το σημείο που ήταν ριζωμένος τόση ώρα. Δεν άντεξε τα συγχαρητήριά τους ούτε λεπτό. «Εγώ είμαι νεοφερμένος εδώ. Τώρα μόλις αρχίζω. Εγώ έχω να μάθω από σας». «Έχω κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό, Ιων», είπε ο Σάλιβαν που στεκόταν πλάι. «Νιώθεις λιγότερο φόβο να μάθεις από όσους γλάρους είδα τα τελευταία 10.000 χρόνια». Το Σμήνος έμεινε σιωπηλό και ο Ιωνάθαν κουνήθηκε στη θέση του αμήχανα. «Μπορούμε να αρχίσουμε δουλειά με το χρόνο, αν θέλεις», του είπε ο Τσιάνγκ, «ώσπου να μπορέσεις να πετάξεις στο παρελθόν και στο μέλλον. Και τότε θα είσαι έτοιμος να αρχίσεις το πιο δύσκολο, το πιο δυνατό, το πιο διασκεδαστικό απ' όλα. Θα είσαι έτοιμος να αρχίσεις να πετάς ψηλά και να ξέρεις το νόημα της καλοσύνης και της αγάπης». Πέρασε ένας μήνας ή κάτι που φάνηκε περίπου σαν μήνας και ο Ιωνάθαν έμαθε με τρομακτικό ρυθμό. Πάντα μάθαινε γρήγορα από την καθημερινή εμπειρία και τώρα, όντας ο ξεχωριστός μαθητής του ίδιου του γέροντα, αφομοίωνε καινούργιες ιδέες, λες κι ήταν ένας αεροδυναμικός φτερωτός υπολογιστής. Μα τότε ήρθε η μέρα που εξαφανίστηκε ο Τσιάνγκ. Μιλούσε ήσυχα με όλους, προτρέποντας τους γλάρους να μην πάψουν ποτέ να μαθαίνουν και να εξασκούνται και να πασχίζουν να καταλάβουν περισσότερα πράγματα για την τέλεια αόρατη αρχή όλης της ζωής. Και τότε, καθώς μιλούσε, τα φτερά του έγιναν όλο και πιο φωτερά και τελικά έγιναν τόσο λαμπερά που κανένας γλάρος δεν μπορούσε πια να τον κοιτάξει. «Ιωνάθαν», είπε, και αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια, «μην πάψεις να δουλεύεις πάνω στην αγάπη. Μην πάψεις να δουλεύεις πάνω στην αγάπη, γλάρε Ιωνάθαν». Όταν μπόρεσαν να ξανακοιτάξουν, ο Τσιάνγκ είχε χαθεί. Καθώς οι μέρες περνούσαν, ο Ιωνάθαν πρόσεξε πως συχνά η σκέψη του πήγαινε πίσω στη γη από που είχε έρθει. Αν γνώριζε όταν βρισκόταν εκεί το 1/10 μόλις, 1/100 έστω από όσα γνώριζε εδώ, πόσο περισσότερο νόημα θα είχε η ζωή του. Στάθηκε στην άμμο και άρχισε να αναρωτιέται μήπως υπήρχε κανένας γλάρος εκεί κάτω που ίσως αγωνιζόταν να ξεφύγει από τους φραγμούς, να είδει το νόημα της πτήσης πέρα από τον απλό τρόπο μετακίνησης για να βουτήξει ένα ξεροκόμματο από μια βάρκα με κουπιά. Ίσως μάλιστα να υπήρχε κάποιος που θα τον είχαν κηρύξει απόβλητο. Απόβλητο, αν είχε πει κατάμουτρα στο Σμήνο στην αλήθεια. Κι όσο ο Ιωνάθαν συνέχιζε να ασκείται στα μαθήματα της καλοσύνης και όσο δούλευε για να μάθει τη φύση της αγάπης, όλο και περισσότερο ήθελε να γυρίσει πίσω στη γη. Γιατί παρόλο το μοναχικό του παρελθόν, ο Ιωνάθαν Γλάρος ήταν γεννημένος να γίνει εκπαιδευτής και ο δικός του τρόπος να δείξει την αγάπη ήταν να δίνει κάτι από την αλήθεια που είχε ανακαλύψει σε ένα γλάρο που αναζητούσε μόνο να του δοθεί ευκαιρία να δει μόνος του την αλήθεια. Ο Σάλιβαν με πήρε τώρα σε πτήσεις με ταχύτητα σκέψης και που βοηθούσε τους άλλους να μάθουν, παρέμεινε σκεφτικός. «Ιων, ήσουν απόβλητος μια φορά. Γιατί πιστεύεις πως ένας από τους γλάρους του καιρού σου θα σ' ακούσει τώρα?»
ξέρει την παροιμία και είναι και αληθινή. Βλέπει μακρύτερα εκείνος ο γλάρος που πετάει ψηλότερα. Οι γλάροι από που έρχεσαι στέκονται πάνω στο χώμα και κρόζουν και τσακώνονται μεταξύ τους. Βρίσκονται χίλια μίλια μακριά από τον παράδεισο και λες πως θέλεις να τους δείξεις τον παράδεισο από εκεί που στέκονται. Ίον, δεν μπορούν να ειδούν ούτε τις άκρες από τις φτερούγες τους. Μείνε εδώ, βοήθησε τους νέους γλάρους, αυτούς εδώ που βρίσκονται αρκετά ψηλά, για να καταλάβουν τι έχεις να τους πεις. Έμεινε για λίγο σιωπηλός και ύστερα είπε: σκέψου αν ο Τσιάνγκ είχε γυρίσει πίσω στους δικούς του παλιούς κόσμους, πού θα βρισκόσουν σήμερα οι Ιωνάθαν. Το τελευταίο επιχείρημα ήταν το αποφασιστικό και ο Σάλιβαν είχε δίκιο. Βλέπει μακρύτερα εκείνος ο γλάρος που πετάει ψηλότερα. Ο Ιωνάθαν έμεινε και δούλεψε με τα καινούργια πουλιά που κατέφτασαν και ήταν όλα πολύ έξυπνα, με γρήγορη αντίληψη στα μαθήματά τους. Όμως η παλιά αυτή έγνοια του ξανάρθε και δεν μπορούσε να μη σκέφτεται πως ίσως υπήρχαν ένα-δυο γλάροι πίσω στη γη που θα μπορούσαν κι αυτοί να μάθουν. Να μάθουν πόσα περισσότερα πράγματα υπάρχουν. Πόσα περισσότερα δεν θα ήξερε τώρα αν ο Τσιάνγκ είχε έρθει κοντά του τη μέρα που τον κήρυξαν απόβλητο. Σάλι, πρέπει να γυρίσω πίσω, είπε στο τέλος. Οι μαθητές σου τα καταφέρουν καλά. Μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις τους νεοφερμένους. Ο Σάλιβαν αναστέναξε, αλλά δεν αντιμίλησε. Είπε μόνο: νομίζω πως θα μου λείψεις, Ιωνάθαν. Σάλι, ντροπή, του είπε ο Ιωνάθαν επιθυμητικά. Μην είσαι κουτός. Τι προσπαθούμε να μάθουμε κάθε μέρα? Αν η φιλία μας εξαρτάται από πράγματα σαν το χώρο και το χρόνο, τότε όταν τελικά ξεπεράσουμε το χώρο και το χρόνο, θα έχουμε καταστρέψει την ίδια την αδερφοσύνη. Όμως, αν ξεπεράσουμε το χώρο, δεν θα μας απομένει παρά το εδώ. Αν ξεπεράσουμε το χρόνο, δεν θα μας απομένει παρά το τώρα. Και κατά μεσή στο εδώ και στο τώρα, δεν νομίζεις πως θα βλεπόμαστε οι δυο μας πού και πού? Ο Σάλιβαν Γλάρος γέλασε άθελά του. Τρελό πουλί, είπε με καλοσύνη. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να δείξει σε κάποιον στη γη πώς να βλέπει χίλια μίλια μακριά, αυτός θα είναι ο Ιωνάθαν Γλάρος. Ο Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρος. Κοίταξε την άμμο. Γεια χαρά, φίλε μου Ιων. Γεια χαρά, Σάλι. Θα ξανασυναντηθούμε. Και με αυτά τα λόγια, ο Ιωνάθαν κράτησε στη σκέψη του μια εικόνα από τα μεγάλα σμήνη γλάρων στην αμμουδιά μιας άλλης εποχής και ήξερε με ασκημένη άνεση πως δεν ήταν φτερό και κόκαλο, αλλά μια τέλεια ιδέα της λευτεριάς και της πτήσης που τίποτα δεν την περιόριζε. Φλέτσερ Λιντ Γλάρος ήταν ακόμη αρκετά νέος, αλλά ήξερε κιόλας πως σε κανένα πουλί δεν είχε ποτέ φέρθει τόσο σκληρά ένας μήνος, ούτε με τόση αδικία. «Δεν με νοιάζει τι λένε», σκέφτηκε με θυμό, και η ματιά του άναψε καθώς πέταξε προς τους πέρα βράχους. Το πέταμα κρύβει τόσα πολλά πράγματα έξω από το φτερούγισμα, από τόπο σε τόπο. Ακόμα και ένα κουνούπι το καταφέρνει αυτό. Αρκεί μια μικρή περιστροφή γύρω από το γέροντα για χάζι και να, γίνομαι απόβλητος. Είναι λοιπόν τυφλοί? Δεν σκέφτονται τη δόξα μας όταν θα μάθουμε πραγματικά να πετάμε? Δεν με νοιάζει τι λένε. Θα τους δείξω εγώ τι σημαίνει πέταγμα. Θα γίνω πραγματικά απόβλητος, αν έτσι τους αρέσει. Και θα τους κάνω να μετανιώσουν, να μετανιώσουν πικρά. Η φωνή μπήκε μέσα στο ίδιο του το κεφάλι και μολονότι ήταν φωνή πολύ απαλή, τον ξάφνιασε τόσο που έχασε την ισορροπία του και σκόνταψε στον αέρα. «Μη γίνεσαι τόσο σκληρός μαζί τους, Φλέτσερ Γλάρε. Όταν σε διώχνουν οι άλλοι γλάροι,
κάνουν κακό μόνο στον εαυτό τους. Και κάποια μέρα θα το καταλάβουν και κάποια μέρα θα ειδούν ότι βλέπεις εσύ. Συγχώρα τους. Συγχώρα τους και βόηθα τους να καταλάβουν. Πλάι του, 2 εκατοστά από τη δεξιά άκρη της φτερούγας του, πετούσε ο πιο λαμπερός άσπρος γλάρος στον κόσμο, γλιστρώντας δίχως κόπο, δίχως να κουνάει ένα φτεράκι του με ταχύτητα που ήταν η ανώτατη επίδοση του Φλέτσερ. Για μια στιγμή ο νεαρός γλάρος ένιωσε το χάος μέσα του. Τι συμβαίνει? Μήπως τρελάθηκα? Μήπως πέθανα? Τι είναι αυτό? Χαμηλή και γαλήνια η φωνή συνέχισε μέσα στη σκέψη του, γυρεύοντας μια απάντηση. Φλέτσερ Λίντ Γλάρε, Φλέτσερ Λίντ Γλάρε, Φλέτσερ Λίντ Γλάρε, θέλεις να πετάξεις? Ναι, θέλω να πετάξω. Φλέτσερ Λίντ Γλάρε, θέλεις τόσο πολύ να πετάξεις ώστε να συγχωρέσεις το Σμήνος και να μάθεις και να γυρίσεις πίσω κάποια μέρα και να δουλέψεις για να τους βοηθήσεις να μάθουν? Ήταν αδύνατο να πεις ψέματα σε αυτό το υπέροχο άξιο πλάσμα, όσο κι αν ο Φλέτσερ Λίντ ήταν ένα πολύ περήφανο και βαθιά πληγωμένο πουλί. «Θέλω», είπε απαλά. Τότε Φλέτς, του είπε το λαμπερό πλάσμα, και η φωνή ήταν γεμάτη καλοσύνη. «Ας αρχίσουμε με την πτήση σταθερού ύψους». Ο Ιωνάθαν πετούσε αργά σε κύκλους πάνω από τους πέραβράχους παρακολουθώντας. Αυτός ο κάπως ζώρικος νέος, ο Φλέτσερ Γλάρος, ήταν ένας σχεδόν τέλειος υπτάμενος μαθητής. Ήταν δυνατός και ελαφρύς και γρήγορος στον αέρα. Είχε όμως και κάτι πολύ πιο σημαντικό, τη φλογερή διάθεση να μάθει να πετάει. Τούτη τη στιγμή κατέφθανε ένα απροσδιόριστο σταχτή σχήμα που βγαίνε βουίζοντας από μια κατάδυση και προσπερνούσε σαν να στραπεί τον εκπαιδευτή του με ταχύτητα 150 μίλια την ώρα. Έστριψε απότομα προς τα πάνω, δοκιμάζοντας άλλη μια φορά την ανωδική πτήση με 16 αργές περιστροφές, φωνάζοντας τους αριθμούς δυνατά. 8, 9, 10, κοίτα Ιωνάθαρ, χάνω ταχύτητα. 11, θέλω ένα καλό απότομο σταμάτημα σαν το δικό σου. 12, να πάρει οργή, δεν τα καταφέρνω. 13. Αυτοί οι 13 τελευταίοι πόντοι. Δίχως 14. Α! Η στροφή του Φλέτσερ δίχως ταχύτητα στην κορφή γινόταν ακόμη χειρότερη από το θυμό του και τη μανία του για την αποτυχία. Έπεσε πισόπλατα, κουτρουβάλισε, τσακίστηκε άγρια σε μια ανάποδη περιστροφή και ξαναβρήκε τον εαυτό του λαχανιασμένος 100 πόδια πιο χαμηλά από τη θέση του εκπαιδευτή του. «Χάνεις τον καιρό σου μαζί μου, Ιωνάθαν. Είμαι χαζός, είμαι βλάκας. Δοκιμάζω και ξαναδοκιμάζω, αλλά δεν θα τα καταφέρω ποτέ μου». Ο Ιωνάθαν Γλάρος τον κοίταξε από ψηλά και κούνησε το κεφάλι του. «Να είσαι βέβαιος. Δεν θα τα καταφέρεις ποτέ όταν κόβεις τόσο απότομα. Έχασε 40 μίλια στο ξεκίνημα, Φλέτς. Πρέπει να πηγαίνεις μαλακά. Σταθερά, αλλά μαλακά. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ σου, Φλέτσερ». Αφέθηκε να πέσει στο ύψος του νεότερου γλάρου. «Ας το δοκιμάσουμε τώρα μαζί, σε σχηματισμό όμως, ε! Και πρόσεξε τη στροφή προς τα πάνω! Να την αρχίσεις όμως μαλακά, με άνεση!» Σε 3 μήνες, ο Ιωνάθαν Γλάρος είχε άλλους 6 μαθητές. Όλοι τους απόβλητοι, αλλά και γεμάτη περιέργεια για αυτήν την παράξενη καινούρια ιδέα. Η πτήση για τη χαρά της πτήσης. Και ωστόσο, τους ήταν πιο εύκολο να ασκούνται σε δύσκολες επιδόσεις παρά να καταλαβαίνουν το σκοπό που κρυβόταν πίσω από το πέταγμα. Ο καθένας μας είναι στα αλήθεια μια ιδέα του μεγάλου γλάρου. Μια απεριόριστη ιδέα λευτεριάς, τους έλεγε ο Ιωνάθαν το απόγευμα στην παραλία. Και η πτήση με απόλυτη ακρίβεια είναι ένα βήμα για να πλησιάσουμε την έκφραση της πραγματικής μας φύσης. Κάθε τι που μας περιορίζει πρέπει να το αποβάλουμε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ασκήσεις σε μεγάλη ταχύτητα, σε μικρή ταχύτητα, οι ακροβασίες και όλα αυτά είναι αναγκαία για την πρόοδό σας.
Φίλοι ακρότες, καλησπέρα σας. Σήμερα θα ακούσετε το τέταρτο και τελευταίο μέρος του μυθιστορήματος του Ρίτσαρντ Μπαχ, «Ο Γλάρος Ιωνάθαν», σε μετάφραση Παύλου Ζάνα. Παράλληλα, θα ακούσετε και ένα μικρό μέρος από τη φωνή του Ρίτσαρντ Χάρις, που είναι από τον ομώνυμο δίσκο. Την εκπομπή παρουσιάζει ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαγιάννης. Η τεχνική επιμέλεια είναι του Θανάση Παπά. Παραγωγή εκπομπής και ραδιοσκηνοθεσία Άγγελος Φορτούνας. Ακούστε τώρα το τελευταίο μέρος του δίσκου με τη φωνή του Ρίτσαρντ Χάρις. Jonathan circles slowly over the far cliffs, watching. This rough young Fletcher gull was very nearly a perfect flight student. He was strong and light and quick in the air, but far and away, more important, he had a blazing drive to learn to fly. By the end of 3 months, Jonathan had 6 other students, outcasts all, yet curious about the strange new idea of flight, for the joy of flying. Still, it was easier for them to practice high performance than it was to understand the reason behind it. Each of us is in truth an idea of the great gull, an unlimited idea of freedom, Jonathan would say in the evenings on the beach. And precision flying is a step towards expressing our real nature. Everything that limits us, we have to put aside. And that's why all this high-speed practice and low-speed and aerobatics. Γλάρος Ιωνάθαν, μέρος τρίτο, συνέχεια τέταρτη. Ο Ιωνάθαν πετούσε αργά σε κύκλους πάνω από τους πέραβράχους παρακολουθώντας. Αυτός ο κάπως ζωηρός νέος, ο Φλέτσερ Γλάρος, ήταν ένας σχεδόν τέλειος υπτάμενος μαθητής. Ήταν δυνατός και ελαφρύς και γρήγορος στον αέρα. Είχε όμως και κάτι πολύ πιο σημαντικό, τη φλογερή διάθεση να μάθει να πετάει. Τούτη τη στιγμή κατάφτανε ένα προσδιόριστο σταχτή σχήμα που βγαίνει βουίζοντας από μια κατάδυση και προσπερνούσε σαν αστραπή τον εκπαιδευτή του με ταχύτητα 150 μίλια την ώρα. Έστριψε απότομα προς τα πάνω, δοκιμάζοντας άλλη μια φορά την ανωδική πτήση με 16 αργές περιστροφές, φωνάζοντας τους αριθμούς δυνατά. 8, 9, 10, κοίτα Ιωνάθαν, κοίτα, χάνω ταχύτητα. 11, θέλω ένα καλό απότομο στα μάτια μας από το δικό σου. 12, να, α! Να πάρει οργή. Δεν τα καταφέρνω. 13. Αυτοί οι 3 τελευταίοι πόντοι. Δίχως. 14. Η στροφή του Φλέτσερ δίχως ταχύτητα στην κορφή γινόταν ακόμη χειρότερη από το θυμό του και τη μανία του για την αποτυχία. Έπεσε πισόπλατα. Κουτρουβάλισε. Τσακίστηκε άγρια σε μια ανάποδη περιστροφή και ξαναβρήκε τον εαυτό του λαχανιασμένος 100 πόδια πιο χαμηλά από τη θέση του εκπαιδευτή του. «Χάνεις τον καιρό σου μαζί μου, Ιωνάθαν. Είμαι χαζός. Είμαι βλάκας. Δοκιμάζω και ξαναδοκιμάζω, αλλά δεν θα τα καταφέρω ποτέ, ποτέ». Ο Ιωνάθαν Γλάρος τον κοίταξε από ψηλά και κούνησε το κεφάλι του. «Να σε βέβαιος.
Να είσαι βέβαιος, δεν θα τα καταφέρεις ποτέ όταν κόβεις τόσο απότομα. Έχασες 40 μίλια στο ξεκίνημα, Φλέτς. Πρέπει να πηγαίνεις μαλακά, σταθερά αλλά μαλακά. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνάς. Αφέθηκε να πέσει στο ύψος του νεότερου γλάρου. Ας το δοκιμάσουμε τώρα μαζί, σε σχηματισμό. Και πρόσεξε τη στροφή προς τα πάνω. Παρακαλώ πολύ να την αρχίσεις μαλακά, με άνεση. Σε 3 μήνες ο Ιωνάθαν είχε άλλους 6 μαθητές. Όλοι τους απόβλητοι, αλλά και γεμάτοι περιέργεια για αυτή την παράξενη καινούργια ιδέα. Η πτήση για τη χαρά της πτήσης. Κι ωστόσο τους ήταν πιο εύκολο να ασκούνται σε δύσκολες επιδόσεις παρά να καταλαβαίνουν το σκοπό που κρυβόταν πίσω από ένα πέταγμα. Ο καθένας μας είναι στα αλήθεια μια ιδέα του μεγάλου γλάρου, μια απεριόριστη ιδέα της λευτεριάς, τους έλεγε ο Ιωνάθαν τα απογεύματα στην παραλία, και η πτήση με απόλυτη ακρίβεια είναι ένα βήμα για να πλησιάσουμε την έκφραση της πραγματικής μας φύσης. Κάθε τι που μας περιορίζει πρέπει αμέσως να το αποβάλουμε. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο οι ασκήσεις σε μεγάλη ταχύτητα, σε μικρή ταχύτητα, οι ακροβασίες. Και τότε τους μαθητές του τους έπαιρνε ο ύπνος. Αποκαμωμένοι καθώς ήταν από τις πτήσεις τις μέρες, κοιμόντουσαν. Αγαπούσαν την άσκηση γιατί είχε ταχύτητα και αγωνία και γιατί έτρεφε την πείνα τους για μάθηση που φούντωνε στο κάθε μάθημα. Ούτε ένας όμως, ούτε καν ο Φλέτσερ Λίντ Γλάρος, δεν έφτασε στο σημείο να πιστέψει πως το πέταγμα με τις ιδέες μπορούσε να είναι τόσο πραγματικό όσο το πέταγμα με τα φτερά και με τον άνεμο. «Όλο σας το σώμα, από την άκρη της μιας φτερούγας σας μέχρι την άλλη», τους έλεγε άλλοτε πάλι ο Ιωνάθαν, «δεν είναι παρά η ίδια σας η σκέψη σε ένα σχήμα που σας είναι ορατό. Σπάστε τα δεσμά της σκέψης σας και τότε ταυτόχρονα θα σπάσετε τα δεσμά του σώματός σας». Όπως όμως και αν το έλεγε, ακουγόταν πάντα σαν κάτι ευχάριστα φανταστικό και τους χρειάζονταν κι άλλα τέτοια για να αποκοιμηθούν ήσυχα ήσυχα. Ένα μήνα μόλις αργότερα, ο Ιωνάθαν Γλάρος είπε πως είχε έρθει η στιγμή να γυρίσουν στο Σμήνος. «Δεν είμαστε έτοιμοι», είπε ο Ερίκος Καλβίνος Γλάρος. «Και δεν θα μας δεχτούν. Είμαστε απόβλητοι. Δεν μπορούμε να πάμε με το ζόρι σε έναν τόπο που δεν μας θέλουν. Δεν γίνεται». «Είμαστε ελεύθεροι να πάμε όπου μας αρέσει και να μείνουμε και να μείνουμε ακριβώς αυτό που είμαστε εμείς», απάντησε ο Γλάρος Ιωνάθαν και να σηκώθηκε από την άμμο και στράφηκε ανατολικά, προς την πατρική γη του Σμήνους. Οι μαθητές στάθηκαν για λίγο τρομαγμένοι, γιατί ο νόμος του Σμήνους ορίζει πως ένας απόβλητος ποτέ δεν επιστρέφει. Και ο νόμος δεν παραβιάστηκε ούτε μια φορά σε 10 ολόκληρες χιλιάδες χρόνια. Ο νόμος έλεγε «μείνε», ο Ιωνάθαν έλεγε «πήγαινε» και είχε κιόλας διασχίσει 1 μίλι θάλασσα. Αν περίμεναν κι άλλο, θα φτάνε μόνος του στο εχθρικό Σμήνος. «Ακούστε, εμείς δεν χρωστάμε υπακοή στον νόμο αφού δεν είμαστε πια μέλη του Σμήνους, έτσι δεν είναι?» είπε ο Φλέτσερ κάπως άτολμα. «Και έπειτα ας γίνει και καυγάς, θα είμαστε πολύ πιο χρήσιμοι εκεί παρά εδώ». Κι έτσι πλησίασαν πετώντας από τα δυτικά εκείνο το πρωινό οι 8 σε ένα διπλό πρισματικό σχηματισμό με τις άκρες από τις φτερούγες τους σχεδόν να αγγίζουν. Έφτασαν πάνω από την αχτή του Συμβουλίου του Σμήνους με ταχύτητα 135 μίλια την ώρα, με τον Ιωνάθαν επικεφαλής, το Φλέτσερ να πετάει ήρεμα στο δεξί του φτερό και τον Ερίκο Καλβίνο να αγωνίζεται θαραλέα αριστερά του. Ύστερα, όλος ο σχηματισμός έγειρε αργά δεξιά, καθώς το κάθε πουλί έκανε ανάποδη στροφή για να βρεθούν ξανά στο ίδιο ύψος και ο αέρας χτυπούσε πάνω του σκληρά. Οι στριγκλιές και η κρογμή της καθημερινής ζωής στο Σμήνος κόπηκαν ξαφνικά. Θαρρείς πως ο σχηματισμός ήταν ένα τεράστιο μαχαίρι και 8.000 μάτια γλάρων κοίταζαν προσιλωμένα.
Το καθένα από τα 8 πουλιά με τη σειρά του στράφηκε απότομα προς τα πάνω σε ακροβατική περιστροφή και έκανε ολόκληρη βόλτα για να καταλήξει σχεδόν ακίνητο και να σταθεί πάνω στην άμμο. Ύστερα, λες και αυτό συνέβαινε κάθε μέρα, ο Ιωνάθαν Γλάρος άρχισε την κριτική του για την πτήση. «Πρώτα απ' όλα», είπε με ένα δυσαρεστημένο χαμόγελο, «αργήσατε όλοι κάπως να πάρετε τη θέση σας στο σχηματισμό». Κάτι σαν αστραπίδια πέρασε το Σμήνος. «Οι γλάροι αυτοί είναι απόβλητοι και ξαναγύρισαν. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί». Οι προβλέψεις του Φλέτσερ για μάχη διαλύθηκαν μέσα στη σύγχυση του Σμήνους. «Ναι, φυσικά, έχεις δίκιο, είναι απόβλητοι», είπε ένας από τους νεότερους γλάρους. «Όμως τι είναι τούτο, φίλε μου, πού μάθαν να πετούν έτσι?» Χρειάστηκε σχεδόν μια ώρα για να περάσει η εντολή του γέροντα σε όλο το Σμήνος. «Αγνοήστε τους! Ο γλάρος που μιλάει σε έναν απόβλητο είναι κι αυτός απόβλητος. Ο γλάρος που κοιτάζει έναν απόβλητο παραβαίνει τον νόμο του Σμήνους». Πλάτες με σταχτιά φτερά στράφηκαν από εκείνη τη στιγμή απέναντι στον Ιωνάθαν. Εκείνος όμως δεν φάνηκε να το πρόσεξε. Πραγματοποίησε τις ασκήσεις του ακριβώς πάνω από την αχτή του συμβουλίου και για πρώτη φορά άρχισε να πιέζει τους μαθητές του ως τα όρια της ικανότητάς τους. «Μάρτιν Γλάρε!» φώναξε στην άλλη άκρη του ουρανού. «Λες πως ξέρεις να πετάς με χαμηλή ταχύτητα. Δεν ξέρεις τίποτα αν δεν το αποδείξεις. Πέτα! Πέτα!» Κι έτσι ο μικρός Μάρτιν Γουίλιαμ Γλάρος, καθώς βρέθηκε απρόσμενα κάτω από τα πυρά του εκπαιδευτή του, ξεπέρασε έκπληκτο στον εαυτό του και έγινε άσος στις πτήσεις με μικρή ταχύτητα. Με το πιο απαλό αγέρι μπορούσε να κυρτώνει τα φτερά του και αμέσως να μπορεί να ανασηκωθεί δίχως το παραμικρό φτερούγισμα από την άμμο ως τα σύννεφα και πάλι πίσω. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ο Τσάρλς Ρόνταν Γλάρος πέταξε ως τον αέρα του μεγάλου βουνού σε ύψος 24.000 πόδια. Κατέβηκε γαλάζιος από την παγερή αραιή ατμόσφαιρα, έκπληκτος και ευτυχισμένος, αποφασισμένος να πετάξει ακόμη πιο ψηλά αύριο ή μεθαύριο. Ο Φλέτσερ Γλάρος, που αγαπούσε τις ακροβασίες όσο κανένας άλλος, πέτυχε επιτέλους την ανωδική του πτήση με 16 αργές περιστροφές και την επόμενη ολοκλήρωσε την επίδοσή του με 3 τούμπες με τα φτερά του να στράφτουν κάτασπρες ηλιαχτίδες πάνω σε μια αναμουδιά όπου κάμποσα μάτια τον κοίταζαν στα κλεφτά. Κάθε ώρα και στιγμή ο Ιωνάθαν ήταν εκεί στο πλευρό του κάθε μαθητή του για να του δείξει, για να τον συμβουλέψει, πιέζοντας τον περισσότερο, καθοδηγώντας τον. Πετούσε μαζί τους, διασχίζοντας τη νύχτα, τα σύννεφα και τη θύελα. Και αυτό το χαιρόταν πάρα πολύ. Ενώ το Σμήνος κούρμιαζε στριμωγμένο μίζερα στη γη. Όταν τέλειωναν τις πτήσεις τους, οι μαθητές ξεκουράζονταν στην άμμο και ταυτόχρονα άκουγαν πιο προσεκτικά τον Ιωνάθαν Γλάρο. Είχε κάτι παλαβές ιδέες που δεν μπορούσαν να τις καταλάβουν πάντα, αλλά είχε κι άλλες σωστές που αυτές σίγουρα τις καταλάβαιναν και πάρα πολύ μάλιστα. Σιγά σιγά, μέσα στη νύχτα, ένας άλλος κύκλος σχηματίστηκε γύρω από τον κύκλο των μαθητών. Ένας κύκλος από περίεργους γλάρους που άκουγαν για ώρες το σκοτάδι, με την ελπίδα πως δεν θα βλέπαν κανέναν και δεν θα τους έβλεπε κανένας και χάνονταν πάντα πριν ξημερώσει. Ένα μήνα μετά την επιστροφή, ο πρώτος γλάρος του Σμήνους πέρασε τη διαχωριστική γραμμή και ζήτησε να μάθει να πετάει. Με αυτή του την ενέργεια, ο Τέρενς Λόουελ Γλάρος έγινε πουλί καταδικασμένο. Ονομάστηκε φυσικά απόβλητος κι αυτός και έγινε ο 8ος μαθητής του Ιωνάθαν. Την επόμενη νύχτα έφτασε από το Σμήνος ο Κέρκ Μάινταρ Γλάρος,
περπατώντας μπατάλικα στην άμμο, σέρνοντας το αριστερό του φτερό, και έπεσε εξαντλημένος στα πόδια του Ιωνάθαν. «Βοήθησέ με, βοήθησέ με», είπε αχνά, μιλώντας όπως μιλούν οι ετοιμοθάνατοι. «Περισσότερο από κάθε τι άλλο στον κόσμο θέλω να πετάω». «Έλα λοιπόν, έλα», είπε ο Ιωνάθαν. «Ανέβα μαζί μου μακριά από τη γη και θα αρχίσουμε». «Μα δεν καταλαβαίνεις, το φτερό μου, το φτερό μου, δεν μπορώ να το κουνήσω καθόλου το φτερό μου». «Μάιναρντ Γλάρε, είσαι ελεύθερος να είσαι ο εαυτός σου, ο αληθινός εαυτός σου, εδώ και τώρα, και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί στο δρόμο σου. Είναι ο νόμος του μεγάλου Γλάρου, ο νόμος του είναι». «Θέλεις να πεις πως μπορώ κι εγώ να πετάξω?» «Λέω πως είσαι ελεύθερος». Έτσι, έτσι απλά και γρήγορα, ο Κέρκ Μάιναρντ Γλάρος άνοιξε τα φτερά του δίχως κόπο και ανασηκώθηκε στο μαύρο αέρα της νύχτας. Το Σμήνος ξύπνησε ξαφνικά με τη φωνή του, όσο πιο δυνατά μπορούσε να φωνάξει, από 500 πόδια ψηλά. «Μπορώ να πετάξω! Ακούστε! Μπορώ να πετάξω!» Τα ξημερώματα, ως 1000 πουλιά στέκονταν έξω από τον κύκλο των μαθητών, κοιτάζοντας περίεργα το Μάιναρντ. Δεν τους ένοιαζε αν θα τους έβλεπαν ή όχι, και άκουγαν προσπαθώντας να καταλάβουν τον Ιωνάθαν Γλάρο. Μιλούσε για πολύ απλά πράγματα. Πώς είναι σωστό για ένα γλάρο να πετάει, πώς ελευθεριά είναι η πραγματική φύση της ύπαρξής του, πώς ό,τι εναντιώνεται σε αυτή τη ελευθεριά πρέπει να το απορρίπτει, κι αν ακόμη είναι κάθε μορφής τύπος ή προκατάληψη ή ακόμα και περιορισμός. «Να το απορρίπτουμε! Να το απορρίπτουμε!» ακούστηκε μια φωνή από το πλήθος. «Να το απορρίπτουμε κι ακόμη αν είναι ο νόμος του Σμήνους!» «Ο μόνος αληθινός νόμος είναι ο νόμος που οδηγεί στη λευτεριά», είπε ο Ιωνάθαν. «Άλλος νόμος δεν υπάρχει». «Και πώς περιμένεις να πετάξουμε εμείς όπως πετάς εσύ?» ακούστηκε μια άλλη φωνή. «Εσύ είσαι ξεχωριστός και πρικισμένος και θεϊκός ακόμα. Είσαι πάνω απ' όλα τα άλλα πουλιά». «Κοίτα, κοίτα το Φλέτσερ, το Λόουελ, τον Τσάρλς Ρόλαντ, τον Τζούντι Λι. Μήπως είναι και αυτοί ξεχωριστοί και πρικισμένοι και θεϊκοί? Δεν έχουν τίποτα περισσότερο από σας. Δεν έχουν τίποτα περισσότερο από μένα. Η μόνη διαφορά, η μόνη βασική διαφορά, είναι πως άρχισαν να καταλαβαίνουν τι πραγματικά είναι και άρχισαν να εξασκούνται σε αυτό». Οι μαθητές του, εκτός από το Φλέτσερ, κουνήθηκαν κάπως αμήχανα. Δεν είχαν αντιληφθεί πως αυτό έκαναν ως τώρα. Το πλήθος μεγάλωνε κάθε μέρα. Μεγάλωνε και ερχόταν να ρωτήσει, να λατρέψει, να μάθει, αλλά και κάποιες φορές να χλεβάσει. «Λένε στο Σμήνος πως αν δεν είσαι γιος του ίδιου του μεγάλου Γλάρου», είπε ο Φλέτσερ ένα πρωί στον Ιωνάθαν, ύστερα από τις ασκήσεις σε ανώτατες ταχύτητες, «τότε, Ιωνάθαν, εσύ βρίσκεσαι 1000 χρόνια μπροστά από την εποχή σου». Ο Ιωνάθαν αναστέναξε. «Αυτό είναι το τίμημα της παρανόησης», σκέφτηκε. «Σε αποκαλούν διάβολο ή σε αποκαλούν Θεό. Εσύ τι λες, Φλέτσερ? Βρισκόμαστε άραγε μπροστά από την εποχή μας?» «Μακριά σιωπή. Να σου πω, πτήσεις τέτοιου είδους ήταν πάντοτε διαθέσιμες εδώ για να τις μάθει όποιος ήθελε να τις αποκαλύψει. Αυτό δεν έχει σχέση με την εποχή μας. Ίσως βρισκόμαστε πιο μπροστά από τη μόδα, πιο μπροστά από τον τρόπο που πετούν οι περισσότεροι γλάροι». «Αυτό είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό», είπε ο Ιωνάθαν και κύλησε για να πετάξει λίγο ανάποδα. «Αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να βρισκόμαστε μπροστά από την εποχή μας».
Συνέβη και μια βδομάδα μόλις αργότερα. Ο Φλέτσερ δίδασκε τα βασικά στοιχεία της πτήσης με μεγάλη ταχύτητα σε μια τάξη από νέους μαθητές. Άρχιζε μόλις την ανάδυση μιας κάθετης πτήσης από 7.000 πόδια, μια μακριά σταχτιά γραμμή σαβολίδα λίγους πόντους πάνω από την αμμουδιά. Όταν ένα νεαρό πουλί στην πρώτη του δοκιμή γλίστρησε στην τροχιά του καλώντας τη μητέρα του. Με μόλις ένα δέκατο του δευτερόλεπτου στη διάθεσή του για να αποφύγει το νεαρό, ο Φλέτσερ Λίντγλάρος έκανε μια κίνηση αριστερά με ταχύτητα πάνω από 200 μίλια την ώρα και έπεσε πάνω σε ένα μπελώριο γρανιτένιο βράχο. Είχε την αίσθηση πως ο βράχος ήταν μια τεράστια σκληρή πόρτα που οδηγούσε σε έναν άλλο κόσμο. Ένα ξέσπασμα φόβου και ζαλάδας και μαυρίλας ακόμη. Και ύστερα βρέθηκε ακυβέρνητος, σαν να βρισκόταν μέσα σε μια γαλάζια φλόγα, σε ένα παράξενο, πολύ παράξενο ουρανό. Μια να ξεχνάει, μια να θυμάται και πάλι να ξεχνάει. Φοβισμένος και μελαγχολικός και πολύ λυπημένος, τρομερά λυπημένος. Η φωνή τον πλησίασε όπως την πρώτη μέρα που συνάντησε τον Ιωνάθαν Λίβινγκστον Γλάρο. Το κόλπο Φλέτσερ είναι να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς μας με τη σειρά μας υπομονετικά. Η πτήση μέσα από το βράχο είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας. Ιωνάθαν, Ιωνάθαν, γνωστός και ως γιος του μεγάλου Γλάρου, ο εκπαιδευτής του είπε ξερά. Μα τι κάνεις εδώ? Τα βράχια δεν είναι. Μα καλά, πού είμαι, πώς είμαι? Δεν πέθανα? Φλέτς, έλα Φλέτς, έλα τώρα. Σκέψου, αν μου μιλάς αυτή τη στιγμή, τότε είναι ολοφάνερο πως δεν πέθανες. Έτσι δεν είναι? Πες μου, έτσι δεν είναι? Αυτό που κατόρθωσες να κάνεις ήταν να αλλάξεις κάπως απότομα το επίπεδο της συνείδησής σου. Τώρα θα διαλέξεις εσύ. Μπορείς να παραμείνεις εδώ και να μάθεις σε αυτό το επίπεδο, που είναι αρκετά ψηλότερο εδώ που τα λέμε, από το επίπεδο που είχες φτάσει μέχρι τώρα, ή ακόμα αν θέλεις μπορείς να γυρίσεις πίσω και να εξακολουθήσεις να δουλεύεις με το Σμήνος. Οι γέροντες έλπιζαν πως θα συνέβαινε κάποια καταστροφή και ξαφνιάστηκαν που τους εξυπηρέτησες τόσο εύκολα με το πέσιμό σου πάνω στο βράχο. Θέλω να γυρίσω πίσω στο Σμήνος φυσικά. Μόλις άρχισα με την καινούρια ομάδα μου και θέλω να δουλέψω κάπως μαζί τους. Πολύ καλά, πολύ καλά Φλέτσερ. Θυμάσαι τι λέγαμε για το σώμα μας, που δεν είναι παρά η ίδια η σκέψη? Ο Φλέτσερ τίναξε το κεφάλι του και άπλωσε τα φτερά του και άνοιξε τα μάτια του εκεί, εκεί στη βάση του βράχου, κατά μεσής σε όλο το συγκεντρωμένο Σμήνος. Ακούστηκε μια μεγάλη χλαλοή από κρογμούς και στριγκλιές του πλήθους μόλις κουνήθηκε. Είναι ζωντανός! Είναι ζωντανός! Είναι ζωντανός! Αυτός που ήταν νεκρός ζει! Ζει! Έφερε πίσω τη ζωή! Τον άνοιξε με την άκρη της φερούγας τους! Τον έφερε πίσω στη ζωή! Ο γιος του μεγάλου Γλάρου! Όχι! Το αρνιέται! Είναι ο διάβολος! 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 Ήρθε να διαλύσει το Σμήνος ο διάβολος! Ήταν 4.000 Γλάροι στο πλήθος, φοβισμένοι από ό,τι είχε συμβεί, και η κραυγή διάβολος πέρασε μπροστά τους όπως ο άνεμος του φουρτουνιασμένου ωκεανό. Μάτια παγερά, ράμφη κοφτερά πλησίαζαν για να καταστρέψουν τα πάντα. «Θα αισθανόσουν καλύτερα αν φεύγαμε, Φλέτσερ?» ρώτησε ο Ιωνάθαν. «Μα την αλήθεια, δεν θα είχα την παραμικρή αντίρρηση». Την ίδια στιγμή βρέθηκαν να στέκονται μαζί μισό μίλι μακριά και τα στραφτερά ράμφη του όχλου έκλεισαν το κενό. «Γιατί άραγε?» αναρωτήθηκε γεμάτος απορία ο Ιωνάθαν. Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να πείσεις ένα πουλί πως είναι ελεύθερο και πως μπορεί να τα αποδείξει μόνο του, αν λιγάκι μονάχα ασκηθεί. Γιατί πρέπει να είναι τόσο δύσκολο? Γιατί άραγε πρέπει να είναι τόσο δύσκολο?
Ο Φλέτσερ έπαιζε ακόμη τα μάτια από την ξαφνική αλλαγή του τοπίου. Τι έκανες τώρα μόλις, πώς φτάσατε εδώ? Είπες πως ήθελες να ξεφύγεις από τον όχλο, έτσι δεν είναι? Ναι, όμως πώς κατάφερες να... Όπως κάθε τι άλλο, Φλέτσερ, με την άσκηση. Ως το ξημέρωμα το Σμήνος είχε ξεχάσει την παραφροσύνη του. Όχι όμως και ο Φλέτσερ. Ιωνάθαν, θυμάσαι τι είπες πριν από καιρό? Να αγαπάμε το Σμήνος τόσο ώστε να γυρνάμε πίσω για να το βοηθήσουμε να μάθει. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κατορθώνεις να αγαπάς έναν όχλο από πουλιά που προσπάθησαν πριν από λίγο να σε σκοτώσουν. Φλέτσερ, δεν τα αγαπάς αυτό. Δεν αγαπάς φυσικά το μίσος και την κακία. Πρέπει να σκεφτείς και να βλέπεις τον πραγματικό γλάρο, την καλοσύνη μέσα στον καθένα μας και να τους βοηθήσεις, να τους βοηθήσεις να τη δουν όλοι, να ειδούν όλοι την καλοσύνη. Αυτό εννοώ όταν λέω «Αγάπη, Φλέτσερ, είναι μεγάλο κέφι όταν βρεις το κόλπο για να το πετύχεις». Θυμάμαι λόγου χάρη ένα άγριο νέο πουλί, το έλεγαν Φλέτσερ Λίντ Γλάρο. Είχε μόλις γίνει απόβλητος, έτοιμος να πολεμήσει το Σμήνος ως το θάνατο, ξεκινώντας να χτίσει τη δική του πικρή κόλαση μακριά στους πέρα βράχους. Και να σήμερα χτίζει αντίθετα το δικό του παράδεισο και καθοδηγεί ολόκληρο το Σμήνος σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Φλέτσερ στράφηκε στον εκπαιδευτή του και για μια στιγμή τρόμος φάνηκε στο μάτι του. Εγώ να καθοδηγώ? Τι θες να πεις, εγώ να καθοδηγώ? Εκπαιδευτής εδώ είσαι εσύ. Δεν θα μπορούσες να φύγεις ποτέ? Δεν θα μπορούσα. Δεν νομίζεις πως ίσως υπάρχουν άλλα Σμήνοι, άλλοι Φλέτσερ που χρειάζονται έναν εκπαιδευτή περισσότερο από ότι τούτο το Σμήνος που βρίσκεται κιόλας στο δρόμο του προς το φως? Εγώ, Μαϊόν, εγώ είμαι ένας κοινός γλάρος και εσύ είσαι... Ο μόνος γιος του μεγάλου γλάρου, υποθέτω πως θες να πεις. Ο Ιωνάθαν αναστέναξε και κοίταξε πέρα στη θάλασσα. Δεν με χρειάζεσαι άλλο πια. Χρειάζεται να εξακολουθείς να αποκαλύπτεις τον εαυτό σου λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Εκείνον τον αληθινό, τον απεριόριστο Φλέτσερ Γλάρο. Εκείνος είναι ο εκπαιδευτής σου. Πρέπει να τον καταλαβαίνεις και να ασκείσαι με αυτόν. Ακούσατε την τέταρτη και τελευταία συνέχεια του Γλάρου Ιωνάθαν του Ρίτσαρντ Μπαχ σε μετάφραση Παύλου Ζάνα. Την εκπομπή παρουσίασε ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαγιάννης. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Θανάση Παπά. Η παραγωγή της εκπομπής και η ραδιοσκηνοθεσία του Άγγελου Φορτούνα.